Εγώ έστειλα ένα μήνυμα ότι θα είμαι λίγο καυτερημένο σήμερα, εννοώ χρονικά, γιατί το νοητικά είναι μια άλλη κουβέντα. Ωραία, και έρχομαι εδώ και μπαίνω πρώτο στο στούντιο. Δηλαδή, τι να πω, ρε παιδιά, δεν είναι κατάσταση αυτή. Λοιπόν, Μπαλαντέρ, εδώ είμαστε μέχρι και τις 12 θα πάμε παρέα. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο, χωρίς Νίκο Παπαδόπουλο στο παρόν, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, το ρεπορτάζ για αυτό που δεν σταματάει ποτέ. Χρήστος Κιώσης στη ρύθμιση του ήχου, αλλά μου τον έχει κόψει τον ηχόπιστο, δεν ξέρω γιατί. Ο φίλος Χρήστος. Α, εγώ τον άκουγα, εντάξει, όλα καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα με παιχνίδια και σήμερα στο δικό μας δίωρο με ευρωπαϊκούς προημιτελικούς, αυτούς του Europa League. Το Napoli Arsenal έχουμε εδώ σε live μετάδοση. Η Arsenal έχει μια φανέλα, ρε φίλε, πολύ ψιλοβυσινή θα τη χαρακτήριζα. Πολύ κόκκινη, έτσι μου φαίνεται εμένα. Τέλος, διαφορετική, οκ. Okay. Ναι, 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 όντως είναι πολύ σκούρο τέλος πάντων. Είναι και αυτό το κόκκινο παντελόνι λίγο κάτω και. Τέλος πάντων. Έλα, ρε Νίκο, πού είσαι, ρε φίλε. Άντε, ρε Νίκο, τόση ώρα δηλαδή. Λες, θα αργήσω λίγο και κάνεις πόση ώρα δηλαδή. Θέλω να σου πω λίγο κάτι. Έλα, ρε Νίκο, τώρα. Ήρθα να βάλω το επιτελείο μου να μου ετοιμάζει όλες τις απαντήσεις. Και ήρθα έτοιμα γραμμένα μπήκε, όλα και μπήκε, να τα πω μέχρι τις 12. Μπήκε ο Ρεξάτος. Θα μιλήσουμε και για αυτό, γιατί συντονιστήκαμε. Για ποιο, τι εννοείς. Είχα το επιτελείο από πίσω, ρε φιλέ, από χθες. Τους έδωσα μια σκαλέτα της εκπομπής. Ναι. Και τους είπα, παιδιά. Όχι σε όλα, στα περισσότερα. Γράψτε μου κάποια πράγματα. Στα περισσότερα. Αλλά όχι με βούλες. Ναι. Γιατί dots. Έχω πρόβλημα για να το καταλάβω έτσι. Γράψτε μου ακριβώς, ναι, που βάζω κόμμα, ωραία, που βάζω τελεία. Οκ, okay, συνάδελφε, οκ. Okay, σαν να βγάζω λόγο. Ναι. Χρήστο, κόλλησε, ρε φίλε, εδώ πέρα αυτό. Κάνω ένα reboot, σε παρακαλώ. Το Φενέρ Τζαλγκύρης. Δεν θέματα, μπορώ να πιστέψω ότι το ίδιο Τζαλγκύρης είχε 15 από την τέταρτη περίοδο. Τα δύο κορυφαία θέματα της ημέρας. Τα βάλουμε να ακούσουμε, φίλε. Το βάλουμε. Ναι, αφού υπάρχει ειδικό. Ωραία. Λοιπόν, τα δύο κορυφαία θέματα της ημέρας. Να γελάσει και όπως δεν το άκουσε, δηλαδή, κατάλαβες, γιατί εγώ το άκουγα εκείνη την ώρα. Τα δύο κορυφαία θέματα της ημέρας είναι, πρώτον, σας προειδεάσαμε από χθες. 11 η ώρα σήμερα στον Real FM μίλησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Νίκος Νικολάου. Έτσι, 11 λέει, και κάτι. Ναι, ξέρω, okay, 11 και 4 ξεκίνησε. Ναι. Νίκος Νικολάου, απόλυτο respect. 100%. Είναι ο μπαμπάς μας. Λοιπόν, είναι, ρε φίλε, αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος μισόγραφος στη χώρα. Νομίζω ότι σήμερα θα παίξει ακόμα μια φορά αυτή ο κορυφαίος. Α, στο αυτό, ρε Νίκο, okay, πέρα από αυτό. Λοιπόν... πώς αρέσει τον κορυφαίο, ρε φίλε, δηλαδή. Τι να μιλήσει, θα τα ακούσει κανένα άλλο, ρε φίλε, που είναι κάθε μέρα στο ρεπορτάζ, στα τηλέφωνα, στου δρόμου και σε αυτά και θα πάθει να πούμε τέτοιο. Ο πιο πετυχημένο. Παρουσιαστή, ναι. Ο πιο πετυχημένο. Άλλο παρουσιαστή, άλλο δημοσιογράφο. Έχει διαφορά. Κάποτε ήταν δημοσιογράφο, ρε φίλε. Μετά έγινε παρουσιαστή. Το κερδίζει. Το κερδίζει. Κάποτε δημοσιογράφο. Αυτό. Εντάξει. Και το δεύτερο θέμα είναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα το πούμε αυτό. Και γίνανε ευρωβουλευτίνε και ευρωβουλευτέ στην πορεία. Κάτι δεν ξέρω τώρα. Κατάλαβε, σκεφτεί τα κορυφαίοι μάλλον στον χώρο του. Εντάξει, οκ. Ο Χαστινικολάκη είναι ευρωβουλευτή. Όχι, δεν έγινε. Αυτό, λοιπόν. Λέει. Παραμένει παρουσιαστή. Έτσι, μπράβο. Και το δεύτερο θέμα τη ημέρα είναι ότι αυξήθηκε το σουφλάκι. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Πήγε, λέει, 3 ευρώ. Γιατί πόσο κάνει, ρε φίλε, τόσο καιρό. Πε μου λίγο. Τόσο δεν κάνει. Τώρα μπορεί να το πάει. 2,80, 2,90, 3. Εκεί είναι όλα. Είπε, θα ανέβει, λέει, 10-20%. Τα πιο γνωστά μαγαζιά, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Όχι, ρε παιδί μου, τώρα ξέρω εγώ το συνοικιακό, το γυράδικο. Θα πω λίγο πιο γνωστά και πιο άντε, να το πω έτσι κεντρικά. Κάπου εκεί είναι, ρε φίλε. 3-3. Και λέει 30. Ο πρόεδρος του σωματείου, ρε παιδί μου, κτλ. Το οποίο είναι νεοσύστατο του σωματείου των. Τι, πώς λέγεται, σωματείων. Σωματείο. Όχι, ψητάδων. Ψητοπολών. Ψητοπολών. Κρατεμπόρων. Ψητοπολών. Anyway, λέει. Εμείς, λέει, ή θα το πάρουμε πάνω μας, λέει, θα το μοιραστούμε, λέει, το βάρος αυτό, λέει, επειδή ανέβηκε, λέει, ο ΦΠΑ, λέει, θα το μοιραστούμε τον κόσμο, αλλά θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε, λέει, αλλά θα πέφτει η ποιότητα. Εμείς το κάνουμε, λέει, για να διατηρήσουμε ψηλά την ποιότητα, λέει. Είπε 9 φορές, λέει. Ναι, λέει. Άμα ήμουν να μου τσινάς αυτή τη στιγμή, θα σου είχα κόψει, φίλε, το λέει, και θα πατούσα. Λέει, 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 λέει. Λοιπόν, ο φίλος που τα λέει αυτά, εντάξει, εγώ να καταλάβω τον. Και γιατί θα γίνει από 1 Μαΐου, όπως λέμε, ρε παιδί μου, ξέρεις. Όπως μπαίνει φόρος κατανάλωση εγώ σε κάτι τσιγάρα και ανεβαίνουν. Τι φάση, ας πούμε. Τι ξέρω, λέω, τι ας πω. Δηλαδή, ο 1 Μαΐου ανεβαίνει η τιμή, ή τέλος πάντων αποφάσισαν όλοι μαζί να το ανεβάσουν λίγο παραπάνω. Who knows. Φίλε, εγώ θυμάμαι. Ωραία. Θυμάμαι. Στην ελληνική δραχμούλα όταν υπήρχε, το πιτόγυρο άμα έκανε 500 δραχμές, ή τι 1,5 ευρώ. Ή τι. Ωραία. Θα πέσω τον ψηλό. Ήταν πανάκριβο. Ναι. 500 δραχμές. Δηλαδή έλεγες εδώ πήραμε, φίλε, τώρα ποιότητα. Μισό. Ωραία. Χιλιάρικο, έτσι. Τώρα είσαι ακριβώς το χιλιάρικο. Έτσι. Και ανεβαίνεις και λέω ακόμα, πας χιλιάρικο και κάτι παραπάνω. Μισό χιλιάρικο. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ότι το 500 του γύρου ήταν. Δηλαδή τι να σου πω τώρα. Έλεγες μου το πιάσανε. Χρήστο, πόσο έκανε, ρε φίλε, συνήθως. Εκεί δεν ήταν. 450 δραχμές, 500 το πολύ και τέτοια. Ωραία.
Εσύ τον έχεις πέρα και πέντε δραχμές. Πέντε δραχμές, ρε φιλογύρος. Okay, εγώ σου λέω, ρε φίλε, για εποχές προ-ευρώ, δηλαδή πριν, ξέρω εγώ πώς ήταν, πριν, πόσα χρόνια περάσαν, ρε φίλε, περάσαν 18 χρόνια. 2002, Γενάρης. Ναι, οκ, okay, δηλαδή δεν σε πάω τόσο πίσω. Ωραία. Σου λέω, που έκανε 500 δραχμές, ή τι 1,5 ευρώ. Εάν τώρα δεν ξέρω πώς έχει πάει με την, αν υπήρχε, τέλος πάντων, πώς ήταν. Και σου λέω, δηλαδή βλέπω εγώ ότι πάει στο 3 ευρώ. Βασικά από το Twitter το είδα, για να είμαι ειλικρινής, δεν πήγα να διαβάσω τόσο πολύ το ρεπορτάζ. Και λέω, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή πόσο κάνει, ας πούμε. Κάπου εκεί κινείται. 2,90, 3 ευρώ, 3,10, 2,80. Εκεί είναι. Κάπου. Τώρα να πάει, δηλαδή, 3,20. Δεν πειράζει, ό,τι δίνεις, παίρνεις. Εντάξει, φίλε. What you give, it's what you take. Τι να σου πω. Τι ωραία που τα λέω. Προφήσεις έχει πάρει. Το πιτόγυρο, ό,τι και να γίνει, φίλε, θα είναι πάντα. Πιτόγυρο, το λαϊκό φαγητό. Το σουβλάκι, το καλαμάκι, όπως λένε. Το οποίο δεν σε έχει προδώσει ποτέ. Όπως επίσης και το τόστ. Το πιτόγυρο μπορεί να σε προδώσει κάποιες φορές, γιατί μπορεί να είναι λίγο γατοειδές, ας πούμε, και να υπάρχει πρόβλημα. Οκ, okay, okay, συνήθως όμως. Γίνονται και αυτά. Ναι, συνήθως δεν σε προδίδει. Α, το πιτόγυρο, το τόστ και το μακαρόνι. Είναι σταθερές αξίες στη διατροφική αλυσίδα. Ναι. Ωραία. Επίσης, εγώ τρελαίνω με ξέρεις με πολλούς οι οποίοι μου κάνουν και μου κάνουν και ολόκληρη ανάλυση του γύρου και όλα αυτά. Ρε φίλε, δηλαδή. Θέλω ένα γύρο. Είναι συνήθως είναι σαν πιο κομμάτι χοιρινού. Δηλαδή, φάτε εκεί πέρα, ωραία. Να τελειώνουμε. Σου βάζει εκεί πίτες με λάδια, σου βάζει πατάτες, σου βάζει κρεμμύδια για να φάει όλη τη σαπίλα την άλλη. Ωραία. Φάτο, ρε φίλε. Συνήθως πάνω κάτω από το ίδιο είναι. Έτσι. Εντάξει. Όχι εκείνο με πείραξε, όχι εκείνο έφαγα και είχε λίπος. Πιτόγυρο, ρε φίλε. 3 ευρώ. Βέβαια, πολλές φορές, πρόσεξε. Πολλές φορές δηλαδή, τον γύρο και το σάντουιτς μπορεί να είναι καλή ποιότητα του κρέατος, αλλά να το επηρεάζει τα γύρω. Δηλαδή, μαζί σου. Η πατάτα, η πίτα. Ναι, δεν διαφωνώ. Εγώ, ας πούμε, έχω ένα φίλο μου που δεν τρώει ποτέ γύρω πίτα, τον τρώει πάντα μερίδα. Οκ, okay, εντάξει. Δεκτών. Θέλει να φάει. Έτσι. Αγνό κρέας. Γυρουνάκι, ρε παιδί μου, ντοματούλα, κρεμμυδάκι. Το κρεμμύδι από τα σαντουιτσάδικα είναι μια άλλη κατηγορία, είναι κάτι διαφορετικό. Αυτοί που έχουν εντρυφήσει, Νίκο. Ναι. Ωραία. Μου λένε ότι άμα θες να καταλάβεις γύρω και ξέρω εγώ και τον εγκεφάλαιο. Την επόμενη μέρα το πρωί θα τα φας. Όχι, όχι, όχι. Λένε θα τρως χωρίς πατάτες. Ναι, για να το νιώθεις τη γεύση του κρέατος πλήρως. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Έτσι μου έχουν πει. Αλήθεια. Άνθρωποι οι οποίοι κινούνται στην βιομηχανία αυτή. Του κρέατος. Του κρέατος. Κυρίως του μπαχαρικού που μπαίνει στο κρέας. Σωστό, γιατί είναι εκ των πρωτοπόρων της χώρας. Ναι. Ωραία. Και μου έχουν πει ότι εκεί καταλαβαίνεις τι και πώς. Μάλιστα. Εγώ πάλι για να είμαι ειλικρινής, παιδιά, που μου αρέσει το φαγητό, να πω την αλήθεια, και τρώω απ' όλα, γενικότερα δεν μπορώ. Είμαι παμφάχο, ωραία. Δηλαδή και μου φανάνε αυτό που θα φάω, θα αυτό. Το μουλόξω και θα το φάω. Ειδικά αυτές τις μέρες έχουμε αφημιάσει λίγο στο θέμα του φαγητού με τον συνάδελφο εδώ πέρα. Όχι, όχι, τώρα έχει κάνει βίντεο μέσα που το κόψαμε. Αλλά είπαμε ότι μετά το Πάσχα, μαχαίρι, θα πάμε αλλιώς. Και τώρα λίγο κόψαμε, εντάξει. Ναι, καλά, πάλι θα αρχίσουμε. Πάλι μην αγχώνεσαι. Και τώρα λίγο κόψαμε. Okay. Ξέρεις τι γίνεται. Κάποιες φορές, φίλε, λίγο και ο οργανισμός σου θέλει να μείνει. Δηλαδή, άμα το ξεφύγεις πολύ. Ναι, ναι, οκ. Okay. Ξαρχίζεις λίγο μετά. Η κοιλιά σου και που... θέλει να μείνει. Ναι, ρε, φίλε. Δηλαδή, τώρα να σου πω λίγο κάτι. Είχα μετά την προχθεσινή γουρουνιά. Τη βραδινή. Είναι εδώ το τοξικό εκείνο που φάγαμε με τον άλλον, τον υπερτοξικό εδώ πέρα. Ωραία. Δηλαδή, δύο μέρες που έστρωσα. Δηλαδή, έφαγα τα γιαουρτάκια μου, το ψαράκι μου σήμερα. Θες έφαγα το κοινό μου με το κοτόπουλο και όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν, Νίκο, πριν έρθω το κοινό, εδώ, oh. Ωραία. Και κυρί, γιατί. Είχα μία πολύ ποιοτική συνεδρία που ήταν καλή μετά από καιρό, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή το γράμμα έφυγε πολύ εύκολα, καταλαβες. Ο παραλήπτης το έλαβε χωρίς δυσκολίες. Εντάξει, αυτός που το έστειλε επίσης πήγε στο ταχυδρομείο εύκολα, έκανε τη δουλειά του και έφυγε, καταλαβες. Δεν είναι καλό κάτι αυτό το οποίο, κάνεις, τώρα δεν είναι καλό. Κάτι το οποίο ήταν απόρρια τη εξισορρόπηση τη κατάσταση μέσα μου τι τελευταίε δύο μέρε. Δηλαδή, σήμερα το πρώτο γιαουρτάκι μου. Ωραία. Κράντσι μουσλι, βρώμη, λιναρόσπορο. Μελάκι. Ωραίο. Ωραία. Μπανανίτσα. Ψαράκι το βράδυ, το μεσημέρι. Κατάλαβε δηλαδή. Έτρωσε. Να, είδε. Έτρωσε η κατάσταση, ρε φίλε. Αν είχε πάλι κρέα, τα ξανά τώρα. Καλά, εκείνο που φάγαμε προχθέ ήταν εντάξει, ρε. Εκείνο πρέπει, πρέπει να πήρε μια πέτρα και πούφρε την πετάξουμε στο μάχη κατευθείαν. Αν και εγώ το περίμενα πολύ χειρότερο. Καλό ήταν. Ναι. Πολύ καλό. Απλά νομίζω ότι ήταν καλό. Λίγο υπερβολή στην πατάτα. Ναι. Τι λίγο υπερβολή στην πατάτα, ρε φίλε. Ήταν η τελευταία δεκαετία που το είχε μείνει το ανθρώπου και μετά προξέλει μέσα σου. Βάλτε όλα μέσα. Τώρα, σπρώχτα, και πρόσεξε, φάνηκε ότι είναι κατεψυγμένη. Εντάξει, φίλε, τώρα το γυράδικο πέρα εδώ πέρα. Πρόσεξε, σημαντικό, όχι, μπορεί να τη φτιάξει με τέτοιο τρόπο που να μην κάνει τόσο μπαμ. Δεν τον ενδιέφερε, Νίκο, όπως φάνηκε. Εκείνη τη στιγμή, όπως φάνηκε, ρε παιδί μου, δεν ήταν. Δεν τον ενδιέφερε. Και στα άμεσα πλάνα του να το φτιάξει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Εμείς τον τιμήσαμε. Ναι.
Λοιπόν, το Νάπολι Άρσεναλ είναι στο 0-0. Έχει γίνει, αν δεν κάνω λάθος, Χρήστο, μέχρι να φύγω από το σπίτι, η Μπασκόνια κέρδιζε καμιά 12 πόντους. Τελείωσε με την Τσεσεκά. Το έκανε ένα-ένα, νομίζω. Με την Μπασκόνια. Άνοιξε λίγο, ρε φίλε. Δημοσιογράφοι είμαστε, να πούμε. Γιατί λίγο στον δρόμο το χάσα. Και πάει να κάνει ένα-ένα και η Ζαλγκύρης μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν. Προηγείται με 9, πριν ήταν με 15 μπροστά. Τσεσεκά Μπασκόνια 68-78. Το έκανε ένα-ένα. Φενέρ 68-77, 6 λεπτά πριν το τέλος. 4 πώς είναι. 4 και 14. Τώρα έκανε βήμα της Ζαλγκύρης. Και στο ποδόσφαιρο. Πάει να γίνει 1-1 και εκεί. Και στο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι σε εξέλιξη, έχουμε γύρω πάλι την βραδιά. Πρέπει να το έχει καθαρίσει από 3-0 στο 25 είναι. 1-0 η Βαλένθια τη Βιγιαρεάλ αντίο. Νάπολι Άρσεναλ 0-0 και Άιντραχτ Μπενφίκα 0-0. Νίκο, νομίζω ότι τα δύο παιχνίδια τα οποία. Το ένα μπορεί να έχει ενδιαφέρον αυτό εδώ, το Νάπολι Άρσεναλ, αν προηγηθεί η Νάπολη, γιατί είναι 2-0 τη Άρσεναλ, οπότε είναι δύσκολο. Και νομίζω θα έχει αίμα και άμμο στο Άιντραχτ Μπενφίκα. Μετά το 4-2. Γιατί είναι και δύο ομάδες που πάνω κάτω είναι ισοδύναμες, ρε παιδί μου. Κοιτάξτε, η Άιντραχτ, αν θυμάσαι, έπαιζε με 10 από το 20 το πρώτο παιχνίδι και έβαλε δύο γκολ. Θα το παλέψει είναι η Γερμανία. Και εγώ έτσι πιστεύω ότι εκεί θα είναι αίμα και άμμο. Και εδώ απλά αν η Άρσεναλ το κάνει 0-1, εντάξει, μετά τελειώνει. Αν καταφέρει να προηγηθεί η Νάπολη. Εκεί θα ανοίξει το μάτσο. Okay. Τότε θα έχει και εκεί. Μπορεί να προηγηθεί η Νάπολη. Η Άρσεναλ είναι μια ομάδα που γενικότερα μακριά από την έδρα τη δεν στρίβει ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια. Δύο νίκες νομίζω έχει από τον Νοέμβριο. Ναι, δεν το και πολύ. Και είναι η Άρσεναλ, ρε φίλε, η οποία μπορεί να χάσει ή να αποκλειστεί από οποιονδήποτε τρόπο. Εγώ θεωρώ ότι στην πρώτη τη χρονιά με Έμερ πηγαίνει καλά. Όντως σε μια νέα εποχή. Ναι, στην έδρα τη είναι. Δεν μπορεί να την πιάσει εκεί μέσα. Εντάξει, έξω όταν βγαίνουν τα παιδιά δεν μπορούν να τρώμε τα μπουτάκια του. Όχι, όντως είναι καλή. Φτιάχνει μια βάση για κάτι καλύτερο τα επόμενα χρόνια. Και έχει γίνει και σε μια φάση πλέον η Άρσεναλ νομίζω που έχει τελειώσει και με το θέμα να ξεχρεώσει για το γήπεδο. Και άρα μπορεί να ανοιχτεί ίσως τα επόμενα χρόνια περισσότερο στη μεταγραφική αγορά. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Και επίσης επειδή έχει πλέον τον Έμερι και δεν έχει τον Βενγκέρ, που εννοείται σεβόμαστε, okay, αλλά δεν κάνει κάποιο είδους βενγκεριά, δηλαδή Νάπολι Άρσεναλ, 17χρονος Γάλλος, center back, ξέρω εγώ, πρώτη συμμετοχή. Έτσι. Έτσι, είναι λίγο πιο normal σε αυτά ο άνθρωπος. Ναι, αλλά πουλούσε. Εντάξει. Όμως, με αυτή την τακτική που ακολούθησε, πουλούσε. Είχε αποτέλεσμα, έβγαλε λεφτά. Πριν κάποια χρόνια. Ναι, okay. Ναι, τελευταία, όχι και τόσο. Ωραία. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να βρει συνέχεια ταλέντα για να πουλάς. Κάποια στιγμή στερεύει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω τελευταία και αυτό την πήρε χαμπάρι και άρχισε να πληρώνει για να πάρει παίχτη. Να πάρει τον Λακάζετ, να πάρει τον Ομπαμεγιάνγκ. Δηλαδή. Δηλαδή πήγε πήρε στο πρώτο Παπασταθόπουλο 30 χρονών, ο Έμερι. Ο Έμερι, όχι ο Έτσι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι κάπως άλλαξε λίγο το σχέδιο. 4-1, Τσέλσι Σλάβια Πράγα. Τι γίνεται, κύριε παιδιά. Τρίποντα, φίλε. Τρία-μηδέν το είχαμε αφήσει. Μπαίνουν τρίποντα. Η Φενέρ κάνει μεγάλη προσπάθεια για να επιστρέψει. Τώρα το να γίνουν 1-1 και οι δύο αυτές σειρές είναι λίγο έκπληξη, να πω την αλήθεια. Δεν την παίρνει η Αλγκέρις του. Όχι, όχι, δεν την παίρνει. Την Μπασκόνια περίμενα θα παίξει το δεύτερο παιχνίδι σίγουρα καλύτερα από το πρώτο. Γιατί στο πρώτο λίγο φάγαμε ότι η Τσέσσεκα κέρδισε μεγάλη διαφορά. Η Τσέσσεκα τα έβαζε όλα στο πρώτο, τα τρίποντα. Νομίζω έβαλε 13-14 τρίποντα στα 23, κάπου τόσο. Και ξέρεις, κάθε φορά δεν γίνεται να έχει 55% στα τρίποντα. Okay. Σήμερα πρέπει να είναι ανταγωνιστική, αλλά θα κέρδισε η Τσέσσεκα, αλλά κατάφερε να το πάρει. Και τώρα δες εδώ. Πάει 71-97, κλέβει αυτό ο παλίκαρο ο Ουλανόβα και καρφώνει το κάνει 71-79. Και πάρε τώρα εσύ Φενέρ να κερδίσει μέσα στο Ζαλγκύριο Αρένα με 15.000 κόσμο. Καλά. Αν καταφέρει να κερδίσει το Ζαλγκύρι, έτσι. Θα πεθάνετε. Ωραία, φίλε. Ωραία, πίτσκο που φεύγει τώρα. Τα σπίτια σα. Έλα, δείξε λίγο τα ημάω τώρα, ρε φίλε. Μην πα τώρα διαφημίσει. Πού είναι εκείνο το εκπληκτικό το βίντεο. Ρε, διαφημίσει πήγε. Διαφημίσει πήγε. Εκείνο το εκπληκτικό το βίντεο του Μπράντοβιτ με το Σλούκα. Όχι μόνο με τον Σλούκα, γενικά με όλους. Εντάξει, αυτό ήταν φίλε που έγινε viral γιατί έπαιξε το βίντεο πολύ. Γενικότερα έχει πει σε time out. Εντάξει, έχει κατεβάσει Παναγίες, okay, και δεν είναι ο μόνος. Όλοι το κάνουν. Ή τέλος πάντων μια πολύ μεγάλη μερίδα των προπονητών. Είναι χαρά το time out αυτές οι κινήσεις. Γιατί και ο Μπαρτζόκας δίνει ψωμί. Εντάξει, ο Μάικης Γιατράς εννοείται ότι θα δίνει ψωμί. Και κοντρόλ post το κουλούρι την επομένη από αυτό που έγινε στην Παναγία των Παρισίων. Και καλά, Μπαρτζόκας, είμαι συντετριμένος, ήταν η αγαπημένη μου Παναγία. Α, το είδα. Κακό αυτό που έγινε, κουλούρι, αλλά ωραίο, εντάξει. Μπαρτζόκας, είμαι συντετριμένος, ήταν η αγαπημένη μου Παναγία, Χριστό. Όντως, ήταν από τα καλά. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα, επιστρέφοντας θα κάνουμε μία... Θα ξεκινήσουμε πια τη σκαλέτα της εκπομπής, εγώ έχω γραμμένα τα πάντα, ώστε ό,τι μου λέει ο Νίκος, αφού το έχουμε συνοηθεί. Να το απαντάω. Θα το ακούσουμε. Οποιαδήποτε, πώς το λένε, οποιαδήποτε σχέση με την πραγματικότητα, όχι ρε, πώς το εξηγούν στις ταινίες, να μην το δοκιμάσετε αυτό στο σπίτι που λένε. Do not try this at home. Τέλος πάντων, οκ. Κάτσε βρήκα το τέτοιο. Κάπως έτσι θα το πάμε. Υπάρχει και το ηχητικό έτσι, ένα μικρό ηχητικό, όχι όλες τις συνέντευξεις.
Ναι. Ένα μικρό ηχητικό υπάρχει από κάποια παιδιά που κάθισαν και κόψανε κάποια ωραία πράγματα. Για να ακούσουμε όσο είπε ο Βαγγέλης Παντινάκης σήμερα σε αυτή την πραγματικά εκπληκτική συνέντευξη. Και θα σταματάμε και θα σχολιάσουμε. Εγώ να ξέρω ότι στην αρχή ήμουνα κιόλας και. Είχα βγάλει πολλά το σκύλο και νόμιζα ότι είναι ηχογραφημένη. Γιατί? Δηλαδή, γιατί ρε φίλε, όταν στην αρχή ακούω, δεν ήταν έτσι. Να σου πω λίγο κάτι. Το αυτή μας πλέον η αλήθεια είναι ότι έχει αποκτήσει μια εμπειρία. Ναι, και καταλαβαίνουμε πότε διαβάζει κάποιο κάτι και πότε. Ναι, και γενικότερα, παιδί μου, το μεγαλύτερο μέρος συμφωνώ ότι ήταν έτσι. Μια τέτοια συνέντευξη όταν γίνεται, ναι. Αντιλαμβάνεστε, παιδιά, ότι για να πάει. Να πάει, πάει προετοιμασμένο. Για να πάει, ναι, έξω στο στούντιο, προφανώς και η κουβέντα είναι κάπως ψιλοσυνεννοημένη. Εγώ θα το χαρακτήριζα ως μια συνέντευξη τύπου. Είναι δημοσιογραφικό, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, σωστά διοντολογικά, αλλά. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας αυτό γίνεται. Ωραία, για να πει ότι θα πάω στο στούντιο. Εντάξει. Και όταν ακούω στην αρχή, λέω, δεν μπορεί ρε φίλε, δεν μπορεί να είναι ηχογραφημένο. Μετά ρωτάω λίγο σε ένα τσάτ, μου λένε, όχι, μάλλον δεν είναι ηχογραφημένο, γιατί διάβασε και ένα μήνυμα. Λέω, είπε ότι διάβασε ένα μήνυμα. Τέλος πάντων. Και μετά, φίλε, εκεί πάρεσε να λέει για τις εφημερίδες, εκεί ήταν αποθέωση. Εκεί πάρεσε να λέει ότι η Πατρίδα και τα Νέα και το Βήμα που έχουν κρατήσει ψηλά. Δηλαδή, τι... Ο Όμιλος Λαμπράκη. Έκτη δημοτικού πρόεδρος, εγώ, λόγος, στην αποφύτηση, λέτρα διάβαζα. Στοίχημα.gr μαζί μας. Έτσι. Στοίχημα καθημερινά με τις καλύτερες επιλογές που υπάρχουν στην αγορά, τις καλύτερες αποδόσεις, πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών στοιχηματικών. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχετε πολλές live επιλογές στο live της στοίχημα, είτε στο κινητό σας, είτε στο τάμπλετ σας, είτε στον υπολογιστή σας. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Όταν έχεις, παίζεις. Όταν δεν έχεις, δεν παίζεις. Σιγά, σιγά ρε παίχτη. Όχι, όταν θα φτάσει η φάση που δεν θα έχουμε, δεν θα παίζουμε. Λοιπόν, 0-1 η Arsenal. Αντίο. Μέσα στην Arsenal. 1-0 η Eintracht Frankfurtis, την Benfica. Νομίζω ότι δεύτερο μήνο θα βάλουμε εκεί, Χρήστο. Δεύτερο μήνο θα βάλουμε Eintracht, φίλε, γιατί εκεί έχει ψωμί. Μάση. Για τώρα, ναι, με ένα γκολ η Eintracht περνάει. Εδώ τώρα έγινε 0-1, πρέπει να βάλει Νάπολη 4. Ναι. Στο μεταξύ, ο τερματάς στην Νάπολη πρέπει να συλληφθεί στην προηγούμενη φάση, στο γκολ της Arsenal. Γιατί έχει στήσει το τείχος παντελώς λάθος. Δηλαδή δεν καλύπτει ούτε την πλευρά που υποτίθεται καλύπτει το τείχος και το τροματοφύλακα είναι από τη δική του, ούτε ο ίδιος καλύπτει τη δική του πλευρά. Και ο Λαγκαζέτα θέλει την μπάλα στη γωνία και το κάνει 0-1. Πάρα πολύ απλά. Μεγάλα πράγματα. Και η Φενέρ πάει για τρομερή ανατροπή. 78-80 τελευταίο λεπτό. Έχει την κατοχή μετά από λάθος που έκανε τη Ζαλγκύρη, η οποία εδώ και ώρα έχει ένα απόλυτο σκοτάδι μπροστά τη. Ο Ντατό με πατάει και σουτάρει για 2. Το έχει αυτό σουτάκι. 80-80. Μην ξεγράφετε τη Φενέρ του Ζέλικο. Ναι. Να σα πω λίγο κάτι, μπορεί να κάνει πολλά μαγικά ο Σάρα. Απλά σου δώσει και λίγο ποιότητα ή κάποιον τέλο πάντων ο οποίο σου βάλει ένα-δυο σου και σου καθαρίζει το μάτ. Και η Ζαλγκύρη σε αλήθεια ότι φέτο δεν έχει τέτοιου. Το έχει πέντε μπαλά, ένα τη βάζει. 83, 2. Αν δεν μιλάει. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει. Okay. Να πω την αλήθεια, δεν βλέπω και πάρα πολύ. Πιθανολογώ ότι η Φενέρ θα το έχει δείξει στο ξύλο στο τέλο εδώ για να το γυρίσει. Το οποίο συνήθω δεν τιμωρείται για αυτέ τι ομάδε. Το είδαμε και χθε με Παραθυναϊκό. Χθε ρε φίλε με τον Παραθυναϊκό δηλαδή. Πώς εκνευρίζομαι ώρες-ώρες. Δεν παίξαν πολύ με την διαιτησία όμως. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Διαβάζω και βλέπω διάφορους που λένε ναι, αλλά στο τέλος δεν βάλαμε τίποτα. Λέει, ήμασταν 6 πόντους πάνω και μείναμε 4 λεπτά χωρίς σκορ. Ρε φίλε, πώς να βάλεις σκορ όταν ο άλλος παίζει ξύλο. Ωραία. Δεν μπορείς να πλησιάσεις. Πώς θα το βάλεις. Αλήθεια. Δηλαδή, εκνευρίζομαι πάρα πολύ όταν ακούω αυτό, ρε φίλε. Ειλικρινά. Ναι, αλλά και εμείς δεν κάναμε, λέει, τίποτα. 4 λεπτά δεν βάλαμε πόντο. Μα πώς να βάλεις, ο άλλος παίζει ξύλο, έχει βγάλει τα ξύφη και βαράει γκράκ από εδώ, γκράκ από εκεί, εσύ δεν πλησιάζεις. Και εσύ στην άμυνα τη δική σου με το που κάνεις έτσι, είναι φάουλ και δύο βολές. Φάγαμε 9-0 σερί. Τι να πω, ρε φίλε. Τι να πω. Θα το κάνει το break ο Παναθηναϊκός. Έχασε μεγάλη ευκαιρία προχθές. Εντάξει, ναι. Και ξέρεις που έχασε για μένα μεγάλη ευκαιρία, όχι στο συνέξι. Στο τέλος, που αν έβαζε το τρίποντο ο Τόμας και το πήγαινε παράταση, ναι. Εκεί πιστεύω ότι θα έχει την ψυχολογία για να το πάρει το μάτς ο Παναθηναϊκός. Έτσι, ναι, πιστεύω. Γιατί η Ρεάλ μου φάνηκε χθες λίγο να. Όχι αδιάβαστη, ρε παιδί μου, όχι αδιάβαστη. Ξέρω εγώ. Λίγο. Μια ταχύτητα κάτω, ρε παιδί μου, αυτό περίμενα να τη δω. Ναι. Καταλαβες. Και τώρα αυτές οι ομάδες, άμα στην κακή τους μέρα κερδίσουν, τι καλύτερο θα τη βρουν τη δουλειά. Ναι. Λοιπόν, κάτσε τώρα, επίθεση η Ζαλγύρης. 80-80. 10 δευτερόλεπτα. Αν τον μποστάρει, ναι. Μπράντον Ντέιβις θα πάει μπάλα φυσικά σε αυτή την παιχτάρα. Κλείστηκε όμως ο Μπράντον Ντέιβις και έκανε βήματα. Όχι, δεν έκανε τίποτα. Την κράτησε την μπάλα Ζαλγύρης. Πήγε στη γωνία σε αυτό, ξαναπηγαίνει μέσα. Σούταρε βρε αγόρι. Ωρε φίλε, ωρε φίλε Ζαλγύρης. Καλάθι μετράει. 82. Μετράει. Μιλάμε για τόσο καλομάρια καλάθι, έτσι. Ίσως από τα καλάθι που βάζουν ομάδες στον Μπράντον και όχι που τρώνε ομάδες στον Μπράντον. Okay. Τελευταία επίθεση. 80-82 Λούκα, θα κάνει φάουλ. Θα κάνει φάουλ, Νίκο. Όχι, δεν κάνει φάουλ. Ζαλγύρης, είσαι, παίζει άμυνα. Γιατί αν πάει παράταση, λογικά δεν κερδίζει. Έλα, ο Σλούκα. Έλα με τον Ντέιβις, γωνία. What do you want, Κώστας? Γκούντουριτς για 3. Όχι, έκανε φάουλ. Έκανε φάουλ ο Βέστερμαν. Όχι, πάτησε γραμμή. Αντίο. Το break.
Επίσης, αυτήν εδώ τη φάση που παίρνουν την μπάλα στη γωνία, ένας προπονητής είχε αναλύσει πριν λίγο καιρό, εδώ με αφορμή το All-Star, ότι όταν η μπάλα πάει εδώ, σε αυτή τη γωνία, και ο παίχτης δεν σουτάρει απευθείας, 70% πατάει γραμμή. Ρε παιδί μου, από τότε που πήγε γραμμή στο 6,75. Ναι. Εστενέψει ο χώρος. Εστενέψει ο χώρος στη γωνία. Όταν μου πάει μπάλα στη γωνία και έχει τρίποντο και ο παίχτης δεν το παίρνει το τρίποντο, δηλαδή έχει πάσα στη γωνία, corner 3 νίκο από άμα δεν το πάρει απευθείας και βάλει την μπάλα στο παρκέ, 7 στις 10 φορές κάνει βήματα. Κάνει τέτοιο, πατάει τη γραμμή. Γιατί πλέον έχει μικρύνει πολύ ο χώρος. Τι εκπομπή κάνουμε. Ναι, ρε φίλε, τώρα σε παρακαλώ, μιλάμε με στοιχεία εδώ πέρα. Παρακολουθούμε σεμινάρια, ρε φίλε. Τι είμαστε, τίποτα χτεσινοί είμαστε. Αν κάναμε και αύριο το βράδυ θα αναλέμε βόλια, γιατί αύριο έχει και βόλια κιόλας. Τι Final Four, Σισίρο. Σισίρο, λέω, στην Ιερά Πέτρα. Όπως έλεγε και ο Μαζιούκη στον Άγκο, τα πούμε λέει στην πιο μακρινή πόλη της Ευρώπης. Είναι πόλη η Ιεράπετρα δηλαδή. Θεωρείται πόλη. Και τι κλειστό έχει η Ιεράπετρα, φίλε που κάνει Final Four. Το χάνει ο Βέστερμαν την πρώτη. Δεν έχω ιδέα. Αλλά έχει καλή ζωή. Λένε οι γνωστοί μας που έχουμε εκεί κάτω. Μάλιστα. Στην Ιεράπετρα θα βάλω. Ναι. Έχω δώσει στον. Στην Ιεράπετρα που κοντά είναι. Είναι έχω... προς Ρέθυμνο τέτοια. Αχ, προς Άγιο Νικόλα. Έχω δώσει στο Ματζούκι guidelines. Όχι, την πήρε ο Ντατόμε. Σουτάρει ο Ντατόμε εκτός της ισορροπίας. Δεν προλαβαίνει τον Ντατόμε. Καλό όμως, εντάξει, βρήκε. Παίρνει τη νίκη 80 μεγάλε. Καθηγητής είσαι, ρε φίλε. Είσαι καθηγητάρα. Είσαι καθηγητάρα. Σάρας Γιασικεβίτσους. Είσαι καθηγητάρα. Τέλος. Σε αποθεώνω. Και ας χάσει δύο μάτσες στην Ελλάδα, δεν με νοιάζει. Μιλάμε, η διαφορά που έχουν δύο ομάδες είναι τεράστια, έτσι. Θα πάει σε ένα σοβαρό πάγκο αυτό. Γιατί η Ζαλγκύρης δεν είναι σοβαρός πάγκος. Σε εννοώ σε τόπο επίπεδο. Γιατί η Ζαλγκύρης δεν είναι τόπο επίπεδο. Μιλάω για Φενέρ, Τσεσεκά. Σήμερα πάνε κανένα NBA θα πάει από τη Ζαλγκύρης. Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό. Με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Εντάξει, εκεί αντιπάρχει μια ιδιαιτερότητα. NBA θα πάει. Μετά την Ζαλγκύρης, να το ξέρεις. Χρήστο, αν μπορείς, άνοιξε λίγο ρε φίλε το εργαλείο εδώ. Λοιπόν, μεγάλο διπλό για τη Ζαλγκύρης. 80-82, 1-1 η σειρά. Εκπλήξεις σήμερα, Νίκο Παπαδόπουλε. Οι οποίες δείχνουν ότι τίποτα δεν είναι στανταρισμένο στην. Στην πρώτη φάση εδώ των πρώην τελικών της Ευρωλίγκα. Δηλαδή τώρα η λογική λέει και η Φενέρ και η Τσεσεκά θα κάνουν 2-0. Ναι. Με Μπασκόνια και Ζαλγκύρης και πάνε στο 1-1 τώρα. Προφανώς και μπορούν να κερδίσουν εκτός έδρας. Okay. Με το συζητάμε. Ναι. Αλλά ζορίζονται. Ζορίζονται. Το γνωστό και όσο σφίξαν τα γάλατα. Ακριβώς. Και αν το Παναθηναϊκό του είχε κάτσει λίγο καλύτερα χθες και είχε λίγο καλύτερη διαιτησία στο τέλος, θα μπορούσε και αυτό να το είχε κάνει 0-1. Και να δούμε κανένα κουφό Final Four τώρα με Ζαλγκύρης. Μια χαρά θα είναι, ρε φίλε. Τα underdogs δηλαδή θες Σάρα. Πέρσι ο Σάρας είχε καλύτερη ομάδα, είχε καλύτερη διάρκεια μέσα στη σεζόν. Φέτος ο Ζαλγκύρης τώρα στις τελευταίες αγωνιστικές πήρε την πρόκληση, έτσι, που πήρε κάποιες νίκες σημαντικές. Φέτος έχει χαμηλότερη ποιότητα, δεν, σε ένα σημείο φαινόταν ότι θα μείνει εκτός, όπως αυτή και όπως και ο Παναθηναϊκός. Και κατάφερε να περάσει, να πέσει πάνω στη Φενέρ, ok. Πέρσι νομίζω ότι είχε λοκάρει τον Ολυμπιακό. Τότε, αν θυμάσαι που είχε. Που είχαν παιχθεί τα προμηθελικά, ο Ολυμπιακός σε πολύ για κατάσταση με πολλούς τραυματισμούς και όλα αυτά. Πιστεύω ότι ο Σάρας τον είχε λοκάρει για να παίξει με τον Ολυμπιακό, έστω και με μειονέκτημα και να περάσει αυτός και όντως το έκανε. Ναι. Φέτος δεν είχε να λοκάρει κάτι, θέλει απλά να περάσει τα play-off και να που βλέπεις ότι επειδή είναι προπονητάρα, προπονητάρα όμως, καταφέρνει μια ομάδα δύο επίπεδα κάτω από τη Φενέρ, θα πω εγώ τη φετινή, να πάει και να κερδίσει να κάνει τον break. Και τώρα που μιλάμε, η σειρά είναι στα ίσα. Τώρα εντάξει, πώς θα είναι την άλλη εβδομάδα είναι άλλη κουβέντα. Ένα παιχνίδι το πάρει Ζαλγκύρη στην έδρα, θα το πάρει, φίλε. Δεν ξέρω. Έχει χάσει πολλά μας την έδρα της φέτος. Είναι η αλήθεια. Είναι άλλη φάση τα play-off όμως. Είναι το εξής. Στο έχω πει πολλές φορές στο μπάσκετ, 9,5-10 φορές ο καλύτερος πιο ποιοτικός θα κερδίσει. Ναι. Ωραία. Δηλαδή τώρα η Ζαλγκύρης να πάρει 3 μάτς με τη Φενέρ. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Δεν σου λέω να προκριθεί, σου λέω να πάρει και μια νίκη. Το κάνει 2-1, λες εσύ. Ναι. Ναι. Μπορεί να το κάνει. Επίσης πιστεύω ότι στο τρίτο ή τέταρτο μάτς η Φενέρ, άμα χρειαστεί. Θα πάρει. Φρουτ. Έχει να ρίξει ξύλο το οποίο θα πάει ατιμόρυτο. Όπως η Ρεάλ πήγα το πρώτο κιόλας παιχνίδι, έτσι. Ναι, ναι. Θα βλέπαμε χθες. Ημίχρονο στο Μεστά για Βαλένθια, Βιγιαρεάλ 1-0. Και έτσι έκανα σήμερα για μια προσπάθεια να σπρωχτεί λίγο για την νίκη, αλλά ήταν πολύ κακή σήμερα. Ωραία. Θα έχουμε ημίχρονο σε λίγο και στα άλλα τρία παιχνίδια. Η Βαλένθια 1-0 έχει καθαρίσει νομίζω την πρόκριση στην επόμενη φάση. Θα ασχοληθούμε τώρα με Ευαγγέλη Μαρινάκη, πιστεύεις. Θες να τα διαβάζουμε ή να τον ακούμε. Και όλο τον ακούμε. Θέλω να βάλουμε το ηχητικό. Πού υπάρχει, στο Real υπάρχει. Όχι, ρε. Πού. Στο SDNA υπάρχει ένα 7,5 βίντεο πολύ δυνατό. Περίμενα να βγω έξω με το Χρήστο. Ναι, ασχολήσου λίγο. Ασχολήσου λίγο, σε παρακαλώ. Ναι. Βέβαια.
Λοιπόν, η Νάπολη προσπαθεί να πιέσει κάπως. Τέλος πάντων, να ισοφαρίσει το δυνατόν γρηγορότερο μπάσκετ και διεκδικήσει κάτι. Δεν βλέπω και το Σαμπάλο να είναι γεμάτο. Όχι, σίγουρα δεν είναι γεμάτο. Εσείς στην Νάπολη έχουν ξενερώσει λίγο, νομίζω. Μακριά από τη Γιουβέντους. Καινούργια πρόσωπα φέτος. Μια τα κατάφεραν να αποκριθούν στο Champions League. Στο Europa League βρέθηκαν πάνω στην Arsenal, οπότε είναι μια πολύ δύσκολη κλήρωση. Και το 2-0 νομίζω ότι έτσι και τους έχουν πολλές ελπίδες. Και το 0-1 του Lacazette τις έχει περίπου εκμηδενίσει τις ελπίδες της Νάπολη. Τέλος πάντων, το έχουμε. Κάτι βρήκαμε. Βάλε, είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό, παιδιά. Για όποιον δεν άκουσε, ας ακούσει αυτό το κομμάτι. Για να καταλάβει πώς γίνονται οι ωραίες συνεντεύξεις και οι ωραίες απαντήσεις κυρίως. Για να δώσε, Χρήστο. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω και νομίζω ότι εδώ δένει αυτό το ερώτημα απόλυτα για το γεγονός ότι στηρίζεται οικονομικά την τοπική νομαρχιακή επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας στον Πειραιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις ανακοινώσεις του τον τελευταίο καιρό σας χαρακτηρίζει χρηματοδότη της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε βγήκε και σας ευχαρίστησε και δημόσια ο πρόεδρος της Νομαρχιακής. Μάλιστα, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε αλήθεια, πρόεδρε. Βέβαια είναι αλήθεια. Και δεν το κρύβουμε. Όλα στο φως, είπαμε, κύριε Χατζηνικολάου. Αλλά έχω δει πολιτικές αθλειότητες. Αλλά ομολογώ ότι ο πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του εδώ ξεπέρασαν κάθε όριο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έφτασαν στο σημείο να με μέμφονται επειδή στη μνήμη του πατέρα μου Μιλτιάδη Μαρινάκη, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Πειραιά, συνεισέφερα μαζί με πολλούς άλλους γνωστούς πειραιώτες, όπως για παράδειγμα ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κουρκίδης, όπως ο υποψήφιος βουλευτής ο Γιάννης Μελιλάς, στον εξοπλισμό των νέων γραφείων της ΝΟΔΕ Πειραιά. Ωστόσο, τις ευχαριστίες του Προέδρου, του κ. Βοηδονικόλα, προς όλους τους ανθρώπους, τις έκαναν γαργάρα στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Κουμουνδούρου, λιδωρώντας και πάλι αποκλειστικά εμένα. Ξέρετε γιατί, κύριε Χατζηνικολάου? Για 3 υπολογιστές και 2 ερκοντήσιον, που ήταν η προσφορά μου μέσω της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία έγινε σε δημόσια θέα. Επαναλαμβάνω, 3 υπολογιστές και 2 ερκοντήσιον, ούτε 1000 ευρώ. Αυτή είναι η διαπλοκή που μου καταλογίζουν και είναι πραγματικά για γέλια και για κλάματα και ανάξια σχολιασμού. Ξέχασα να μας πούν για την πραγματική διαπλοκή. Ποια είναι η πραγματική διαπλοκή? Αυτή που στείνεται όταν μπαινοβγαίνουν ο κάθε φιλεγόμενος επιχειρηματίας από την πίσω πόρτα καθημερινά στο Μαξίμου, με φακέλους, τσάντες και εν πάση περιπτώσει, όπως σας είχα πει, ο πατέρας μου ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και στη μνήμη του θα αναλάβανα ευχαρίστως και άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες στο φως. Ούτε σε υπόγεια, ούτε από πίσω πόρτες. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος λέει: Χατζηνικολάου, δεν τολμάς να ρωτήσεις για τα δικαστικά. Δεν ρωτάς για τα στημένα παιχνίδια, δεν ρωτάς για τον Ουρουάν. Ρωτάω λοιπόν και για τα δύο. Τι γίνεται με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και πώς εξελίσσονται και ποια είναι η απάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη απέναντι σε όλα όσα έχουν διατυπωθεί εναντίον του τα τελευταία 2-3 χρόνια. Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας πολίτης που να μην έχει αντιληφθεί πλέον ότι είμαι προσωπικά στοχοποιημένος από την κυβέρνηση σε καθημερινή βάση, όσο δεν ήταν ποτέ άλλοτε οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης. Μέχρι σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των εναντίον μου κατηγοριών έχει καταρρεύσει. Και όπου τυχόν απομένει η κρίση της δικαιοσύνης, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα δικαιωθώ. Άλλωστε, όπως συνηθίζουν να λένε, αν υπάρχει κάτι που πρέπει να μας παρηγορεί, είναι ότι το φως πάντα νικάει το σκοτάδι. Καλό. Τη μαύρη προπαγάνδα και το ψέμα. Άρα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα και δεν μπορεί να λέει κάθε μέρα ότι δεν είναι ελέφαντας. Αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια είναι κωμικοτραγικά, αλλά και είναι και κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ξεχάσω ούτε να συγχωρήσω ορισμένους ανθρώπους που παίζουν καθημερινά καθοριστικό ρόλο σε αυτές τις σκευωρίες. Δεν έχουμε ούτε μία σχέση, εδώ έχουν τελειώσει δικαστήρια, τεράστιες έρευνες γύρω από όλα αυτά και έτσι, το όνομά μου δεν υπάρχει έτσι πουθενά. Άρα όλο αυτό καταραίει
Και σας, ειλικρινά σας μιλάω ότι και δεν με απασχολεί καθόλου και δεν με αγγίζει. Εγώ θα πρέπει να κοιτάξω τη δουλειά μου, θα πρέπει να κοιτάξω το μέλλον. Εδώ δεν διαβάζει. Να κοιτάξουμε πώς προχωράμε μπροστά. Τα προηγούμενα διαβάζει, εδώ δεν διαβάζει. Όλα αυτά, όλο αυτό το σκοτάδι δεν με αγγίζει. Και ούτε θα μείνω σε αυτό. Τώρα, σας κατηγορούν, Πρόεδρε, ναι. Και κάτι άλλο. Έχω προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων εναντίον του Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα, συνέχεια από πίσω, του κ. Κοντονή και του κ. Καμένου. Και αναμένουμε σύντομα, γιατί αυτό έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο, και αναμένουμε σύντομα... Δεν βγάζει τα γράμματα, Πρόεδρε. Αν αυτή η κυβέρνηση μείνει μέχρι τον Οκτώβριο, ίσως θα είναι και η πρώτη φορά που θα βγει καταδικαστική απόφαση για ενεργεία πρωθυπουργό. Λοιπόν, αυτά έχω να πω και σας λέω ότι το μόνο που πρέπει να κάνω, γιατί έχω πολλές υποχρεώσεις, είναι να προχωράμε δυναμικά μπροστά. Όταν αργότερα, σχεδόν ένα χρόνο, ούτε ένας χρόνος, 6 μήνες μετά το τέλος του 2017, συζητάγαμε για τον ΔΟΛ, για το Βήμα, τα νέα και το κομμάτι, NTR. Καταπληκτικό κομμάτι. Δεν δέχτηκα να βάλω, όπως μου το είχαν ζητήσει, διευθυντές, τους οποίους ήταν της αρεσκίας του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εγώ έχω συνηθίσει να μην είμαι ούτε μπροστινός, ούτε φερέφωνο. Σε όλες τις δουλειές είμαι εγώ, δεν κρύβομαι, και μέχρι σήμερα έχουμε πετύχει σε ό,τι έχουμε κάνει, και όποιος έχει συνεργαστεί μαζί μας έχει μόνο καλές κουβέντες να πει. Σας ζητούσαν τότε να τοποθετήσετε πρόσωπα της αρεσκίας του στη διεύθυνση των εφημερίδων. Σωστά, σωστά. Και είναι κάτι το οποίο δεν θα το έκανα ποτέ. Γιατί εγώ δεν μπορώ να γίνω ούτε Ιβάν Σαββίδης, ούτε μπροστινός, ούτε λαγός. Και δεν κατηγορώ κάποιον άνθρωπο. Ξέρεις, ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε επιχειρηματίας κάνει τις επιλογές του. Αυτά έχω να σας πω, τα οποία για μένα είναι συγκλονιστικά. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τόσο καιρό, ξέρετε, έκανε υπομονή στο να μην βγω και να τα ξεκαθαρίσω όλα αυτά. Αλλά με την ευκαιρία που μου δίνεται σήμερα, νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει επιτέλους να ακούσει την αλήθεια. Μάλιστα. Τι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αφήνετε κάποιες αιχμές εκεί πέρα. Κάτι σελίδες και τα διάβαζε και τέτοια. Γιατί, μια χαρά τα έλεγε ο άνθρωπος. Φυσιολογική ροή του λόγου. Να, όπως μιλάμε εμείς δύο τώρα. Και κάνουμε μια κουβέντα, ρε φίλε, μια συνέντευξη. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, εγώ θα σου κάνω τώρα το συνήγορο διαβόλου. Ναι, κάνε το συνήγορο διαβόλου, φίλε. Και θα σου πω το εξής. Το συνηθίζει γενικότερα. Ναι, όταν είναι για τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Φίλε, ο Ολυμπιακός μου έχει κάνει μεγάλο κακό. Μην το ξεχνάς. Αλήθεια αυτό. Είναι αυτό. Για πες. Όχι, όσο σου έχει κάνει πάω. Θα βάλω ζυγαριά τώρα. Θα βάλω ζυγαριά. Όχι, πρόσεξε με. Μου έχει κάνει μεγαλύτερο κακό γιατί ήταν χρόνια πάνω στην εξουσία. Τώρα που είσαι εσύ, θα δούμε τι θα κάνεις. Σωστά, τέτοια εξουσία. Ναι. Τα ελέγχεις όλα. Ναι. Καλά, δεν είπα ότι από τη μια μέρα στην άλλη γίνεται. Χτίζεται αυτό. Θέλει ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια έκανε για να το χτίσει. Όταν κάποιος πάει και κάνει μια συνέντευξη τύπου, ας πούμε. Έχει, ρε παιδί μου, για διάφορα θέματα με τους συνεργάτες του, έχει ετοιμάσει ένα πακέτο απαντήσεων. Bingo. Συμφωνούμε. Okay. Εδώ όμως δεν μιλάμε για πακέτο απαντήσεων, δεν μιλάμε για τις απαντήσεις ακριβώς. Όταν βγαίνει. Που μπαίνει τελεία, που μπαίνει κόμμα. Θα στο θέσω διαφορετικά. Εντάξει, φαίνεται, τα διαβάζει, ρε φίλε. Okay. Εντάξει, και δεν μπορεί να το. Δεν ξέρω αν προσπάθησε να το κρύψει και δεν μπόρεσε. Αλλά όταν βγαίνει ένας άνθρωπος. Πάλι σου κάνω συγγνώμη, διαβόλου. Με τέτοια θέση. Δεν θα γίνει μια προετοιμασία, ρε Νίκο. Ρε εσύ, 100%. Okay. Δεν λέει κανένα το αντίθετο. Ναι. Προφανώς θα μπορούσε να το κρύψει και πάλι να τα είχε έτοιμα. Σου λέω, σε συνεντεύξεις τύπου, προφανώς και έχεις τα πιθανά θέματα, τέλος πάντων, ναι.
και κάποια βάση απαντήσεων. Ναι, πρέπει να είσαι μεγάλο ρήτορα για να πας να μιλήσει χωρί να έχει κάνει προετοιμασία και να τα σκέφτεσαι και να τα αποτυπώνει με το λόγο σου εκείνη τη στιγμή. Να μην μια προεργασία με του. Πώ είμαστε εμεί, α πούμε, ρε παιδί μου, που κάνουμε τόσα χρόνια ραδιόφωνο, έτσι, αυτό ακριβώ. Ναι, αλλά εμεί. Παπαρολογούμε, δηλαδή. Όχι πάντα. Δεν έχουμε να απαντάμε σε σοβαρά θέματα. Όχι πάντα, ρε φίλε. Το θέμα μας λοιπόν δεν είναι το ότι έχει προετοιμαστεί για να απαντήσει σε ερωτήσεις και πολύ καλά έχει κάνει. Το θέμα μας είναι ότι φαίνεται. Ότι έχει γραμμένα. Οι απαντήσεις να είναι ακριβώς γραμμένες. Ναι. Προφανώς γνωρίζοντας τις ερωτήσεις. Έτσι. Ναι, okay. Τα θέματα συνομιλία που εγώ ξαναλέω ότι αυτό δεν μου κάνει τόση εντύπωση. Έτσι. Δεν μου κάνει τόση εντύπωση για τον έχει απλό λόγο. Δεν μου κάνει εντύπωση γιατί. Όταν ένας τέτοιος άνθρωπος πηγαίνει να δώσει συνέντευξη σε κάποιον, προφανώς με αυτό το κάποιον έχει ένα αλυσβερίσι, ωραία, και η κουβέντα που γίνεται, εντάξει, δηλαδή τι να το ρωτήσεις, θα το ρωτήσεις για τον Τζίλο, θα σηκωθεί και θα φύγει. Όχι. Έτσι. Είναι υποθέσεις που τέλος πάντων δεν γίνεται να συζητηθούν. Okay, αυτό το καταλαβαίνω. Γιατί δεν έρθει μήνυμα για τον Τζίλο. Ήταν πολλά ρε φίλε, πρέπει να διαβάσει μια order εκπομπή. Τι να κάνει κι αυτός δηλαδή. Τι να κάνει, πώς θα διαβάσει. Εγώ τώρα έχω ένα μήνυμα με τον φίλο τον Κώστα. Ναι. Που. με ρωτάει για τον Τζίλο. Ναι. Τι λέει για τον Τζίλο, ο φίλος ο Κώστας. Τέλος πάντων. Στην Ελλάδα όλοι έχουν μια βρωμιά. Μικρή, μεγάλη, όλοι την έχουν. Εσύ, δεν το συζητάμε αυτό. Okay. Όλοι. Ξαναλέμε ότι όταν κάποιο φτάνει τόσο. Όλοι. Ψηλά στο επιχειρηματικό κομμάτι, όλοι. Δεν φτάνει με το σταυρό στο χέρι κανένας. Ωραία. Απλά λίγο εδώ κατά εσύ ξεφύγει. Δηλαδή, είναι λίγο... Όπως μου είχε πει και ένας γνωστός μια φορά, και έχει δίκιο, μου λέει, ξέρεις γιατί όλοι, γιατί του λέω αυτή την άποψη, αυτό που είπα τώρα σε σένα, ρε παιδί μου, και μου λέει, συμφωνώ, αλλά ξέρεις, μου λέει, γιατί, του λέω, γιατί. Γιατί αν πήγαινα με το σταυρό στο χέρι, λέει, δεν θα ήταν εδώ πέρα. Αυτό είναι αλήθεια. Μα δεν το συζητάμε, ρε φίλε, δεν είμαστε εξωγήινοι. Το... Μιλώντας για το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι. Έτσι. Αν πήγαινε να λέμε. Είμαστε εξωγήινοι. Άλλος θα κάνει κάτι μικρότερο, άλλος θα κάνει κάτι μεγαλύτερο. Οκ. Ναι. Okay. Αλλά δεν στην είναι. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα που μιλάμε, έχουν μαζευτεί πολλά. Δηλαδή, έχουν μαζευτεί τόσα πολλά που κανονίζει συνέντευξη σε ραδιόφωνο για να ακουστούν οι θέσεις του. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα με τον Κοκαλίο. Με τον Μαρινάκη, δικιά μου γνώμη, ότι εντάξει, οκ, και αυτός πολλά, ναι, αλλά έχουν πέσει πάνω του και τα προηγούμενα από αυτόν. Τι είναι στο πρόβλημα αυτόν. Ρε φίλε, και πριν το Μαρινάκη ήταν ο Κόκαλης, που ήταν μια άλλη κατάσταση. Άλλη περίπτωση εντελώς. Ναι. Εντελώς διαφορετική περίπτωση. Καλά, δεν είναι ότι έκανε και λίγα. Ναι, εντελώς διαφορετική περίπτωση. Γιατί εντελώς διαφορετική περίπτωση. Γιατί. Εκείνος, όπως και ήταν η κυβέρνηση, με όλους έκανε δουλειές. Okay, ωραία. Ναι. Από όλους ταϊζόταν και ένα χαμελέοντας, θα λέγαμε, του παρακοντισμού. Ναι. Ένα άνθρωπο, ο οποίος, ρε φίλε, όλη αυτή την αυτοκατορία, τέλος πάντων, την έχτισε. Μέσα από τη συνεργασία με το δημόσιο. Και ήταν και Παύλα κράτος. Και ήταν και συμπαθητικούλης, τον έλεγε λίγο. Είχε πλάκα. Είχε πλάκα, ναι. Δηλαδή, λες ο κύριος Σοκράτης, ας πούμε. Δηλαδή, και θυμάσαι το γέλιο. Ναι, ο Μαρινάκης, ας πούμε, δεν θα γυρνούσε να πει στην εξήμινη ατάκα να τελειώνουμε γιατί έχω να δω και playoff, ας πούμε. Επίσης, για να γελάνε οι άλλοι από κάτω κάρτα. Ο Κόκαλης, ρε παιδί μου, δεν θα πήγαινε ποτέ στη λεωφόρο να περπατήσει μπροστά στην θύρα 13. Ή δεν θα ερχόταν ποτέ σε Τούμπα με το. Επειδή είναι ρε φίλε και ένα πουκάμισο, ατσαλία, αυτό. Ένα παράγοντα παλιά κοπή. Ναι, εκτός από αυτό, ρε παιδί μου. Δεν, ναι, μεν έκανε ό,τι έκανε, αλλά δεν το έκανε τόσο μέσα στα μούτρα σου. Δηλαδή, σαν να σου λέει, ήρθα εδώ για να σε ξεφτυλίσω. Εμένα μια τη φωτοσφαίρα. Έκανε χειρότερα από αυτόν. Από το Μαρινάκι. Αλλά είχε έναν άλλο τρόπο. Ναι, οκ. Okay. Και πάλι όμω, εγώ πιστεύω ότι Μαγαλέ κουβαλάει και αυτά. Και όποιο αναλάβει. Συσσωρευμένο μίσο, ναι, αυτό. Όποιος αναλάβει τον Ολυμπιακό μετά τον Μαρινάκη και ο μεθεπόμενος θα τα κουβαλάει όλα αυτά. Ναι. Για να σου πω. Γιατί δεν είναι μόνο θέματα που έχουν να κάνουν με το ιδιοκτησιακό, είναι θέματα που έχουν να κάνουν με το σύλλογο. Εντάξει. Πλέον έχει ξεφύγει η κατάσταση γενικότερα στο κομμάτι επιχειρηματιών, κομμάτων, μουμουέ. Δηλαδή τόσο άγρια δεν ήταν ποτέ. Εγώ δεν θυμάμαι, φίλε, να ήταν έτσι. Νικό. Ή τέλος πάντων δεν ήταν τόσο γνωστά. Άκουσε με λίγο. Όλες οι ομάδες έχουν από πίσω τους, ειδικά οι πέντε μεγάλες, έχουν από πίσω τους ένα λαό. Όποιος αναλάβει μια τέτοια ομάδα από αυτές τις πέντε, γνωρίζει ότι και είναι επιχειρηματίας, μπορεί να ασκήσει πίεση μέσα αυτού του κόσμου. Εντάξει, το κάνει ο Σαββίδης με τον ΠΑΟΚ. Μην γελιάμαστε, μην γελιάμαστε στο δάχτυλό μας. Όπου και πάει, όπου και αν μιλήσει, ό,τι θέλει και θέλει να πετύχει, το βασικό του όπλο είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Ναι. Okay. Εντάξει. Το ίδιο κάνει και ο Μαρινάκης, το ίδιο κάνει και ο Καρυπίδης. Καλά, ο Αλαφούζος, οκ. Okay. Η προκάτοχή του. Εντάξει, το ίδιο κάνει ο Μελισανίδης.
Τον βρίζω αξίζει το Μελισανίδη φέτος, αλλά ξέρει ότι αυτό την πήρε την ομάδα, την έκανε, την έκανε. Οκ. Okay. Έτσι λειτουργούν, ρε φίλε. Χρησιμοποιούν τη μάζα για να πετυχαίνουν τους επιχειρηματικούς στόχους. Ας σκεφτείς ότι μιλάμε για μαγαζιά τα οποία ό,τι και να γίνει, είτε λίγο είτε πολύ μπαίνεις μέσα. Και γνώση όταν ασχολείσαι με το μαγαζί, ξέρεις ότι θα μπεις μέσα. Ο Νταϊφάς είχε πει μια τάκα. Μόνο μέσα δεν μπαίνει μέσα. Καλά, αυτό. Αυτό είναι μια άλλη κατάσταση. Μπορούσα να το πάμε σήμερα, δεν θέλω έτσι. Έλα, μετά τις 11. Ο Νταϊφάς είχε πει μια τάκα κάποτε. Από το ποδόσφαιρο δεν θα βγάζει λεφτά ποτέ. Δεν γίνεται να βγάζει λεφτά από το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να έχει συν. Εννοεί να βάλει λεφτά στο ποδόσφαιρο και να πάρει πίσω. Να γυρίσει πίσω το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται, όχι. Άλλα πράγματα μπορεί να σου γυρίσει. Το ποδόσφαιρο δεν σου γυρνάει τίποτα. Άνα, μπράβο. Εντάξει, το να μπει σε μια ομάδα και να ρίξει λεφτά στην ομάδα, μην περιμένει να πάρει πίσω. Στο ποδόσφαιρο θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για κάποιον να είναι στα ίσα. Όχι, πρόσεξε το έθεσα λάθος. Αυτό που λες τώρα εσύ. Όχι να τα πάρει πίσω, να πάρει περισσότερα από αυτά που έβαλε. Αν είσαι Manchester United, μπορεί. Γιατί πίσω θα πάρει λεφτά. Αυτή μέσα είναι. Από τηλεοπτικά, από το ένα το άλλο. Δεν υπάρχει ομάδα στον κόσμο που να παίρνει, που να έχει συν. Αυτά τα νούμερα τα οποία είπε σήμερα ο Μαρινάκης. Είπε ότι έχει βάλει από το 2010 105 εκατομμύρια. Εγώ τα πιστεύω. Ναι, okay. Μπορεί να μην είναι 150, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 130. Okay. Ωραία, αλλά είναι τόσα πάνω κάτω. Και όντως, όταν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Θα βάλει λεφτά. Έτσι, σου φεύγουν για τέτοια ποσά μιλάμε. Και μια ομάδα. Φαντάσου λοιπόν κάποιο ο οποίο βάζει τέτοια ποσά. Ωραία. Τα οποία ξέρει ότι τα πετάει. Ξέρει ότι τα πετάει, έτσι. Δεν είναι λεφτά που θα τα πάρει πίσω. Τι περιμένει να πάρει πίσω από άλλα πράγματα. Έξω πια είναι τόσο. Την αγαπάει την ομάδα τόσο πολύ που σου λέει: εγώ επειδή είμαι μεγάλη άπλα, ρε παιδί μου, για την αγάπη μου, να τα δώσω και τα γουστάρω. Κατάλαβε. Τι να σου πω, ρε φίλε. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ωραία την συνέντευξη. Την ακούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Ελπίζουμε σε νέα τοποθέτηση. Κάποιος μου είπε ότι και η προηγούμενη φορά που μίλησε δημόσια, τέλος πάντων, στη συνέντευξη ήταν πάλι στο Χατζηνικολάου, πάλι στο Ριάλ. Το είπε στον αέρα σήμερα. Α, το είπε. Δεν το πρόλαβα. Η τελευταία σας, το άκουσα. Του λέει ο Χατζηνικολάου και στο ξεκίνημα το είπε ότι είναι η πρώτη σας ραδιοφωνική συνέντευξη. Όχι, είναι η πρώτη σας συνέντευξη μετά το 2014 και έτυχε τότε, λέει, να είμαστε πάλι μαζί εμείς εδώ πέρα. Έτυχε, ναι, εντάξει. Όπως έτυχε, Νίκο, να θέλει να σε κάνει διευθυντή ειδήσεων στο κανάλι που ήταν ανοίξει. Τότε, με τις πρώτες άδειες. Έτυχε και αυτό προφανώς. Εντάξει. Θέλει το καλύτερο. Ήθελε ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι. Πληρώνει και θέλει το καλύτερο. Έτσι είναι. Λοιπόν, το γυρίσαμε στο Άιντραχτ Μπενφίκα. Ξεκινάει τώρα το δεύτερο ημίχρονο. Εκεί που είναι 1-0, είπαμε. Προηγείται η Άιντραχτ. Με ένα ακόμα προκρίνεται. Ναι, και περιμένουμε να δούμε δεύτερο ημίχρονο να πέφτουν τα κορμιά. Γιατί μόνο εκεί ουσιαστικά υπάρχει το ενδιαφέρον πλέον. Στο Europa League. Πάμε στο διάλειμμα. Στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Με τη μεγαλύτερη γκάμα επιλογών. Στο τάμπλετ σας, στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, όπου και αν βρίσκετε, έχετε τη στοίχημα μαζί σας. Κατεβάζετε την εφαρμογή και για Android και για iOS και κάνετε τη δουλειά σας και κονομάτε όπως κάνει εδώ και κάποιες μέρες ο φίλος και συνάδελφος Νίκος Παπαδόπουλος. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε μέχρι και τις 12. Εδώ μπαλαντέ, το πήγαμε σοβαρά ένα μισάωρο εδώ με τον φίλο και συνάδελφο. Θα το συνεχίσουμε εδώ στο χαβαλέ, μην νομίζετε. Ξεκίνησαν τα δεύτερα ημίχρονα στο Europa League. Το μοναδικό του παιχνίδι το οποίο φαίνεται να έχει ενδιαφέρον και να παίζει την πρόκριση είναι στη Γερμανία, στην Mercedes Arena, αν δεν κάνω λάθος, της Φραγκφούρτης. 1-0 προηγείται η Άιντραχτ, 3-4 είναι το συνολικό σκορ εκεί. Με δεύτερο γκολ η Άιντραχτ περνάει με 2-0. Αν ισοφαρίσει η Μπενφίκα, σφίγγουν πολύ τα πράγματα στα άλλα. 4-2 έχει γίνει το Τσέλσι Σλάβια Πράγα. 2-0 Βαλένθια. 2-0 το έκανε η Βαλένθια που έτσι κι αλλιώς είχε κερδίσει 1-3. 4-3 Σλάβια Πράγα. Τι έγινε, παιδιά. Τι έγινε, παιδιά. 0-1. Και 0-1 είναι και το Τσέλσι, το Νάπολι Άρσεναλ. Οπότε. Τι έγινε, παιδιά. Συλλοκαθαρίσει τα πράγματα. Έρε σοφαριστή Τσέλσι. Περισσότερα. Έρε σοφαριστή Τσέλσι. Δεν νομίζω. Και είναι σοφαριστή, εντάξει. Όχι, αν είναι σοφαριστή έχει πρόβλημα. Όχι. Όχι, αφού έχει νικήσει ένα 0 εκεί. Πρέπει να φάει 6. Πρέπει να αποκλειστεί. 5. Εντάξει, πρέπει να φύγει. Πόσο έχουμε ακόμα. Είναι τώρα στο ξεκίνημα είμαστε. Γιατί... Και στο πρώτο παιχνίδι, φίλε, το 0-1. Εντάξει, λίγο μαγική εικόνα. Δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο είχε κάτι δύο-τρεις αποκρούσεις του ΚΕΠΑ δύσκολες. Και τώρα το κόστο 86. Θέλει μια ομάδα φέτος που εκτός δεν στρίβει πολύ. Εντός θα πηγαίνει σχετικά καλά, είναι η αλήθεια. Ναι, οκ. Okay. Στο Europa League πάντως είναι ήδη μέχρι τώρα. Είχε πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή πάντως είπαμε ότι η Άντρα θέλει ένα γκολ για να προκριθεί. Η Βαλένθια 2-0. Εντάξει. Η Νάπολη δεν στρίβει γενικότερα από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, ευκαιρία για την Μπενφίκα. Αμάν, την έχασε.
Ο Ζουάο Φέλιξ ή ο Ζουάο Φέλιξ. Όχι, όχι. Ποιος είναι αυτό. Νομίζω σε φέρω ήσουν αυτός. Τι θέλω, ο Ζουάο Φέλιξ. Ο άλλος ο Ζουάο Φέλιξ που είπε ότι μου στέλνουν οι γυναίκες γυμνές φωτογραφίες. Αν είναι δυνατόν. Μην τις ανοίξεις, βρε αγόρι μου. Άμα σοκάρεσαι. Μην το λες με ένα τέτοιο τρόπο δηλαδή. Εντάξει. Σαν την άλλη στην Αμερική διάβαζα σήμερα που λέει 41χρονη μητέρα λέει από πλανούσε λέει τους 17χρονους συντρόφους των που είχαν κόρες τους. Οι κόρες της. Τι έχω πάθει σήμερα. Τους συντρόφους από τις κόρες της. Ναι, τις κόρες της. Ναι, ναι, ναι. Τους απλανούσε λέει. Μία τον ένα, μία τον άλλο. Και ένα στην κατήγγειλε. Τον χάλασε δηλαδή. Μιλάμε για βλάκα δηλαδή τώρα. Την είδαμε την μητέρα, πώς ήταν, 41χρονη. Ναι, είναι. Τρώγεται, τρώγεται. Μάλιστα. Τρώγεται. Αλλά μιλάμε για βλάκα. Εκτός αν το είχε πάει αυτή σε άλλο επίπεδο και έρχονταν έξω το σπίτι του, ας πούμε, και οκ. Okay. Είχε ξεφύγει εντελώς η κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Σε καταλαβαίνω. Αλλά μιλάμε για βλάκα. Μιλάμε για εντελώς βλάκα. Γιατί μια μεγάλη, μεγαλύτερη γυναίκα είναι δασκάλα σε αυτά τα ζητήματα. Αγόρι. Μην πα και τη δώσει. Εντάξει, φίλε, μπορεί να είναι ανάβολα τα παιδιά. Και εσύ μωρή λυσάκα, περίμενα να γίνει 18. Νομίζω ότι υπάρχει άλλο καθεστώς για μέχρι 17, άλλο καθεστώς για μέχρι 15, Νίκο. Κάτι τέτοιο διάβαζα πρόσφατα. Δεν ξέρω πότε άλλαξε αυτό. Στην Ελλάδα, στην Αμερική δεν ξέρω τι γίνεται. Στην Αμερική μπορεί να υπάρχει άλλο καθεστώς για 10, 11, 12, 15, δεν έχουν θέματα. Είναι παντελώς άρρωστοι εκεί. Anyway. Τέλος πάντων. Τι έχεις παίξει τώρα εδώ πέρα για να βγάλουμε λίγο υδρότα. Τίποτα, δεν λέω. Επέστρε, φίλε τώρα. Δεν λέω γιατί θα χαλάσουν. Είμαστε σε καλό δρόμο. Ντεμίντεμι. Εδώ θέλουμε γκολ πολλά, Παντού θέλουμε γκολ πολλά. Έχουμε βάλει, ρε φίλε. Τσέλσι βάλαμε. Τσέλσι βάλαμε. Βάλαμε, λογικά θα μπει ένα ακόμα. Δεν λέω τίποτα γιατί θα χαλάσουν όλα. Θα δούμε στο τέλος. Δεν είσαι 100% σίγουρος. Μην. Θα ξαναδούμε. Ο Οδυσσέας ο Βλαχοδήμος σου αρέσει σαν τερματοφύλακας. Ναι. Πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος Έλληνας τερματοφύλακας. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Είναι, πιστεύω κι εγώ ότι είναι. Είναι σε... Κοίτα, για να, τώρα, για να σου δίνει η Μπενφίκα φανέλα βασικού. Δεν είναι λίγο πράγμα. Okay. Παρότι στο Παναθηναϊκό δεν είδαμε πάρα πολλά από αυτόν, θεωρώ. Ένα παρόμοιο παράδειγμα του Κυριάκου Παπαδόπουλου που δεν είδαμε πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό και πήγε μετά στο εξωτερικό πριν του τραυματισμού στο παιδί και έκανε παπάδες. Ναι, ρε παιδί μου, αναξιστή. Εκεί ξέραμε όλοι ότι πρόκειται για ένα μεγάλο ταλέντο και όλα αυτά. Και ήταν τερματοφύλακα. Ξέρεις, πρέπει να περάσουν και τα χρόνια για να. Δεν έχουμε φανεί. Στην Ελλάδα. Αυτό γινόταν παλιότερα, τώρα όχι και τόσο. Τώρα και οι τερματοφύλακες μικροί παίζουν. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε το μάτι και το κριτήριο για να αξιολογούμε τους ταλαντούχους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Εντάξει, φίλε, το παιδί αυτό δεν ήταν στην Ελλάδα, στη Γερμανία ήταν. Ναι, τον πήρε ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν τον έβαζε. Ναι, τον έβαλε αναγκαστικά. Γι' αυτό πρέπει μέχρι να αλλάξει η κατάσταση τα παιδιά όταν είναι μικρά και φαίνεται ότι έχουν ταλέντο να φεύγουν έξω και να δουλεύουν έξω. Είναι, είχαμε ένα πρωτάθλημα. Β' ομάδων, α πούμε, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό. Θα παίζουν γάμα ή β' εθνική, τέλο πάντων. Football League 2, όχι. Super League 2 ή Football League. Ωραία. Για να έχουμε. Okay, καλό το να παίζουν και οι K19, ναι, αλλά σκεφτείτε αυτά τα παιδιά των δεύτερων ομάδων να παίζανε με πιο ανταγωνιστικές ομάδες η Β' Εθνική. Θα του βοηθούσε πάρα πολύ στην εξέλιξή του. Το πρόβλημα δεν είναι η K19, το πρόβλημα είναι μετά την K19. Εκείνη που δημιουργεί το πρόβλημα το μεγάλο. Επειδή είχα κουβέντα σχετική με αυτό το ζήτημα χθες. Πάλι σοβαρά το πάμε, ρε φίλε. Με προπονητή που ασχολείται με αυτές τις ηλικίες, λέει τα παιδιά λέει, όταν φεύγουν την K19. Από το να πάνε στην πρώτη ομάδα. Και να είναι εκεί και να μην έχουν χρόνο συμμετοχή, καλύτερα να στείλει δανεικού. Και να ψηθούν. Αλλά δανεικού όχι που να είναι. Μα ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται, δανεικού. Δανεικού, άμα του στείλει, πάντα έχει ρίσκο, ρε φίλε. Κάπου. Γιατί, σε ποια ομάδα θα πάνε. Κάπου που θα ξέρει ότι θα δουλευτούν αυτά τα πράγματα. Αυτό σου λέω. Όχι, γι' αυτό σου λέω, όχι όπου να είναι. Οι περισσότεροι απλά του θέλουν κάπου να φύγουν από πάνω, θα το πω έτσι. Δεν είναι λογική. Άμα πιστεύει ένα παιδί, δανεικού, δεν γίνεται να πει να φύγει από πάνω. Ξέρεις τι γίνεται. Κάποιοι. Δεν είναι ένα παιδί. Είναι πολλά αυτά τα παιδιά τα οποία ναι, μεν έχουν συμβόλαιο, αλλά δεν πρόκειται να παίξουν ομάδα. Οπότε, όταν μιλάμε για καμιά 15 παίχτες. Ναι. Δηλαδή, για τον καθένα ξεχωριστά, πρέπει να βρει ομάδα. Ομάδα με την οποία να έχει μια συνεργασία τέλος πάντων για να ξέρει πάνω κάτω πού θα πάει, πώς θα παίζει προπονητή και όλα αυτά. Δηλαδή, είναι... εμείς θεωρούμε ότι φεύγει δανεικός και εντάξει. Δεν είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές. Όταν φτάσουν κάποια στιγμή να παίξουν στη μεγάλη την ομάδα, ναι. Το κομμάτι των δανεισμών πάντα το συζητάνε και το αναφέρουν. Γιατί όντως είναι μεγάλο σχολείο. Φάση για την Άιντραχτ. Ωραίος εδώ παλίκαρος. Ο Γιώβιτς ήταν αυτός. Ο Σέρβος ήταν. Όχι. Νομίζω. Όχι. Γκατσίνοβιτς. Είχε Άιντραχτ ένα πρώην παίχτη του Ολυμπιακού. Όχι. Πρώην παίχτη του Ολυμπιακού. Ναι. Δεν ξέρω.
Μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Η Μπενφίκα έχει δύο παίχτες πριν του Ολυμπιακού. Ναι, το Σάμαρι. Και το Φέις εδώ πέρα. Το που... Φέις. Ο Φέις έχει ριζώσει στην Πορτογαλία και στην Μπενφίκα τα τελευταία χρόνια. Εντάξει. Τον κρατάνε, εγώ τον είχα για πολύ φύρα αυτόν. Αλλά οκ. Okay. Κοίταξε, σίγουρα δεν ήταν μεταγραφή για εκείνη και τα λεφτά που είχαν γράψει τότε. Ναι. Ωστόσο, επειδή τον είχα δει στα δύο μάτια με τον ΠΑΟΚ, είναι πολύ σημαντικό στην Μπενφίκα. Ο ρόλος του είναι πολύ σημαντικός. Αν και βέβαια η Μπενφίκα φέτος γενικά δεν κάνει κάποια τρομερή σεζόν και η προπονητή άλλαξε. Και γενικά μετά από εκείνη την πρόκληση του Μπα κάπου λίγο τα είχε. Περνάει δύσκολα στη Γερμανία μέχρι στιγμή. Είναι καλή ομάδα η Άλεφ. Ναι, είναι. Είναι καλή. Και επίσης οι γερμανικές ομάδες στη Γερμανία μέσα, άμα σου βρουν ρυθμό, έχεις πρόβλημα. Η Μπενφίκα στην κόντρα, offside. Όχι, offside, offside. Και η Άντρα χθες έπαιζε 70 λεπτά με 10 παίκτες στο πρώτο παιχνίδι και έβαλε δύο γκολ. Και στο τέλος η Μπενφίκα έκανε καθυστερήσει για να κρατήσει 4-2. Ναι. Έτσι. Είναι καλή ομάδα. Ναι, ήταν offside εδώ. Ο Παλίκαρος. Okay. Τσικουλάτα, τσικιτά, τσικιτά. Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι αυτό που λέγαμε πριν για τους δανεικούς, στο εξωτερικό, αν εξαιρέσεις πια τις, okay, τις μεγάλες ομάδες που έχουν ένα τεράστιο ρόστερ και όλα αυτά και στέλνουν παντού ή έχουν ομάδες που συνεργάζονται και όλα αυτά, οι άλλες δεν έχουν. Είπε δύο φορές όλα αυτά, όλα αυτά, όλα αυτά. Ναι. Όλα αυτά. Μετά λέει με όλα αυτά, όλα αυτά. Φίλε, μια φορές είπες λέει πριν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Και ο Κότσιρας λέει στο τραγούδι, λέει. Είναι τραγούδι κι δεν έχουν οι ομάδες αυτό το πράγμα που έχουμε εμείς εδώ. Αυτό το σκηνικό. Δεν γίνονται αυτό... πράγματα. Ναι. Πρέπει να γίνονται. Να γίνουμε, πρέπει να κάνουμε ένα ποτάθημα ή τέλος πάντων έχουμε ομάδες, β' ομάδες που να παίζουν σε ημιεπαγγελματικό παύλα, επαγγελματικό πρωτάθλημα. Ναι. Μαζί σου. Έτσι. Μαζί σου. Όποιο είναι το επίπεδο εκεί. Δεν διαφωνούμε. Το να παίζουν με. Με κανένα στόπερ 30 χρόνων από τη Β' Εθνική, άντε πάνε παίξτε να, παίξτε δυνατά μαζί του. Είναι πολύ πιο δύσκολο το να παίζουν στις προπονήσεις μόνοι να πηγαίνουν δανεικοί δεξιά και αριστερά για να κάνουν 4-5 συμμετοχές. Κάπως έτσι έχει η δουλειά Νίκο Παπαδόπουλε. Πολύ σοβαρή ψυχολογία. Αρχίζω να διαβάζω πράγματα για το shooting Νίκο Παπαδόπουλε. Είναι τελειωμένο το θέμα. Σχεδόν. Μάλιστα. Θα παίξει ένα πραγματικό γύρο Champions League με την ΑΕΚ και θα έρθει μάλλον. Ο συγκεκριμένο. Άμεσα δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Οπότε στην αρχή τη προετοιμασία ήταν εκεί. Πολύ μαζεμένο πάντω μέχρι στιγμή, ούτε δηλώσει κάνει ούτε τίποτα. Φίλε, παίχτη τη ΑΕΚ στο Χόλμηση, τι δηλώσει να κάνει. Ένα πει ότι χαίρομαι που θα έρθω. Okay. Δώσε μα και μα λίγο ψωμάκι. Ναι. Τέλο πάντων. Αυτό δεν ήταν offside, το έδωσε. Στο Europa League δεν έχουμε VAR. Δεν έχουμε. Νομίζω ότι του χρόνου μπορεί να έχει. Ναι. Νομίζω ότι του χρόνου θα παίξει full VAR παντού στι διοργανώσει του UEFA. Σήμερα μιλούσαμε με ποδοσφαιριστή Έλληνα. Ναι. Που είδε και αυτό και το Juventus Ajax και το χθεσινό τη City. Το χθεσινό τη φίλε μου, στην Ελλάδα. Και το, και το χθεσινό το City Tottenham που λέει. Σκέφτεσαι, λέει, τι έχει να γίνει το χρόνο, λέει σε εμά. Να σου πω λίγο κάτι, ρε φίλε. Το χθεσινό κατέληξαν οι ειδικοί. Δηλαδή είναι σωστή η υπόδειξη. Το offside. Τι λένε αυτοί που ξέρουν. Γιατί εμεί δεν ξέρουμε. Ρε, λέμε εγώ ότι... λέω ότι δεν είναι offside. Κάπου διάβασα λέω ότι είναι περισσότερο, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Μα ρε φίλε, δεν πρέπει η μπάλα να παίζεται εκείνη τη φάση. Άστινα να μπει γκολ. Δηλαδή σε εκείνο το σημείο. Άστο να μπει γκολ. Δηλαδή, άμα δεν το έβγαινες offside, τι θα σου ντεύει τίποτα. Δηλαδή, θα σου λέει μου δώσε offside. Μα δεν φάνηκε τώρα με το γυμνό μάτι. Δεν είναι τώρα. Μα και εκτός από αυτό και από το VAR που είδαμε όλοι, δεν μπορούσε να παιδί μου. Έλεγε τώρα είναι φάση πολύ λεπτομέρεια. Είναι ορισμό τη τυπικούρα τώρα, δηλαδή. Και επίση, ποια είναι η φάση ότι να πίσω τον γκολ το έβαλε ο Αγκουέρο που πήρε την μπάλα που ήταν offside. Ναι. Άιντε εκεί πάλι να το καταλάβω, ρε παιδί μου, να σου πω ότι οκ, okay, αυτό την πήρε και την έβαλε. Αλλά ο Αγκουέρο κάνει την πάσα που έχει τον γκολ. Ο άλλο κάνει προσποίηση και σου τάρει και τη βάζει. Δηλαδή, γιατί ξηγέσαι. Γιατί ξηγέσαι. Δεν πρέπει να γίνουν αυτά. Κατά αυτόν τον τρόπο. Και έχουν περάσει όλοι σήμερα από σήμερα τον Γκουαρντιόλα σε όλα τα site. Καλά, εντάξει, βέβαια τα ελληνικά site, όλοι οι δημοσιογράφοι των ελληνικών site έχουν δουλέψει στο εξωτερικό και είναι σε θέση να σχολιάζουν τον Γκουαρντιόλα και το έχει Γκουαρντιόλα. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, και τώρα πέρασε. Δεν έχω δει. Πρίονο Κορδέλα. Πέτυχε. Άμα έβαζε τον κόλλο μου, άμα μετρούσε τον κόλλο μου, θα ήταν. Ναι. Είχε να πάρει τι αποστολέ του Γκουαρντιόλα και τα από το 11. Δεν το κατάφερε στην Bayern. Δεν το κατάφερε στην Bayern κατά 5 χρόνια. Είναι κάτι ρε παιδί μου πολύ normal. Δεν το κατάφερε στη City μέχρι στιγμή. Έχουν εξοδευτεί γι' αυτό ένα δι ευρώ σε Bayern και City για να φτιάξει ομάδε των ονείρων του. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Που θα πέσει ο τραπεζικό λογαριασμό του Γκουαρντιόλα στο κεφάλι σα ο ετήσιο και θα σα πλακώσει τα 20 χαρτιά που παίρνει από τη City, 20-25. Δηλαδή, α πούμε, ο Γκουαρντιόλα φέτο να πάρει πρωτάθλημα έχει πάρει το.
Link Cup και πάρει και το FA Cup, δηλαδή πάρει τρεις τίτλους, θα είναι αποτυχημένος. Θα τον πούνε αποτυχημένος. Ναι, καλά, οκ. Okay. Που είναι, προσέξτε, δεύτερος, αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο, έτσι. Ναι. Και δεν τον βλέπω να σταματάει πουθενά. Ναι. Μόνο η United άμα το κόψει λίγο την πόρεια. Tottenham City. Εκεί θα την πληρώσει United. Αυτό είναι τώρα. Τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο και το United Liverpool. Τι θα κάνεις εκεί πέρα, φίλε, με τη Liverpool. Τι εννοείς. Θα σχιστείς. Θα σχιστώ τι, να κερδίσω τη City. Ή θα σχιστώ για να κερδίσεις. Εσύ σαν United, ρε παιδί μου, ποιος θα το πάρει. Η City ή η Liverpool. Κοίτα, μπορείς να το δεις με πολλές απόψεις και με διαφορετικά κριτήρια. Αν το πάρει η City. Πώς το λέγαμε χθες, ενδεχομένως και προϋποθέσεις. Ναι, ναι, ενδεχομένως υπό προϋποθέσεις λοιπόν. Εντάξει. Ναι. Η City είναι ο μισητός μου αντίπαλος. Okay. Για τέτοιο τίτλο εκπομπής από το χρειαστεί. Το χρησιμοποιήσουμε. Ενδεχομένως υπό προϋποθέσεις. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παναγιώτης. Ενδεχομένως υπό προϋποθέσεις. Ναι. Εγώ τώρα πρόσεξα. Με βάση το ότι αν το πάρει Liverpool θα μας τα κάνουν Zeppelin. Διάφοροι που έχουμε και στο ραδιόφωνο κιόλας, είναι η αλήθεια. Γιατί έχουμε πολλά. Έχουν το πάρουν και αυτοί, ρε φίλε, δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Θέλω να το πάρει City. Οκ. Από την άλλη, όμως, είμαστε λίγο και σε μια φάση ότι η City είναι μισθή αντίπαλο και άντα στο πάρει λίγο να ρεμίσουν γιατί μα τα έχουν ζαλίσει επίση. Μισθή αντίπαλο. Στην πόλη. Α. Η βασική ανταγωνίστρια τη United στο νησί είναι η Liverpool. Οκ, εντάξει. Αυτή δηλαδή, δηλαδή που τόσα χρόνια σε επίπεδο πρωταθλήματος εκεί, γιατί έχουν πάρει και Champions League και έχουν πάει και σε ένα ακόμα τελικό που τον χάσανε, είναι ανύπαρκτη. Εντάξει, δεν υπάρχουν πουθενά. Γλιστρούσε ο Steven Gerrard και χάνανε τίτλο. Τελευταία διετία, τριετία έχουν ανεβάσει το επίπεδο του και έχουν, πάρει ένα σοβαρό προπονητή, καλό. Εντάξει, γιατί με τον Kenny Dalglish και με τον Brendan Rodgers δεν πα πουθενά. King Kenny. King Kenny, ναι. Λοιπόν. Και φτιάχνουν κάτι καλό. Okay. Του βγήκαν εκεί μεταγραφές. Ναι, σου λέω ότι επίση έχει ανέβει επίπεδο γιατί πλέον είναι δεύτερη χρονιά στα ημιτελικά του Champions League. Άσχετο αν το πάρει όχι. Ναι, okay. Μια άλλη κουβέντα. Okay. Ωραία. Αλλά πλέον έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο η Liverpool τα τελευταία 2-3 χρόνια. Άξι, από εκεί που ήταν στην αφάνεια, έφτασε σε αυτό το επίπεδο. Okay. Ναι, σίγουρα. Όλες οι ομάδες, να σου πω κάτι, κάνουν κύκλους. Όχι σαν εκείνο τον τύπο στη. Τι κάνω, θα κάνω κύκλους. Οι οποίοι λοιπόν, είπαν πώς θα έτσι. Όταν μεγαλώσει θα γίνει κυριλέ. Αργύρι Δινόπουλο το ρεπορτάζ, έτσι. Ποιο? Μετέπειτα βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Αργύρι Δινόπουλο. Άντε. Βέβαια. Ωραία. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, ρε φίλε. Τι νομίζεις. Τι θα γίνει στο μεγαλό σου, κύριε. Μετά που φαντάζομαι θα γίνει, κύριε. Δες τι γίνεται στο γήπεδο της Άιντραχτ. Ναι, ναι. Τι ωραίες εικόνες. Κόρνερ Μπενφίκα. Για να δούμε τι γίνεται. Τι ωραίες εικόνες. Κάτι σημαίες κουνάνε, ρε φίλε. Ωραίο, ναι. Τι ωραίες εικόνες. Λες και. Βάλε κανένα πισό εκεί πέρα να γουστάρουμε λίγο. Πέτα κανένα καπνογόνο. Κάψε τον μπουρδελάκι. Πέτα και το πορτοκαλί του καπνογόνο που πάει προς τα πάνω. Πολύ ωραίο. Δεν κουνιέται φίλο γενικότερα στα δεύτερα ημίχρονα. Αφού τα βρίζει όλα, μόνο εδώ έχει ενδιαφέρον. Κατάξατε πολύ πάνε. Ναι. Αλήθεια είναι. Λοιπόν. Οπότε δηλαδή πάμε για Arsenal, Chelsea, Valencia και μία από αυτές τις δύο. Για την ώρα Μπενφίκα. Έχει ξεκάθαρα φαβορί και το Europa League νομίζω. Για την ώρα πάμε για Μπενφίκα. Μετά θα δούμε τι θα γίνει. Πρέπει και τότε για να δούμε τι θα γίνει. Που λέει και μια ψυχή δημοσιογραφική στην πόλη. Για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι και στο Champions League και στο Europa League, Νίκο, υπάρχουν φαβορί για τελικό. Λες. Ναι, ρε φίλε, δεν υπάρχουν. Λες. Δηλαδή το Champions League δεν είναι φαβορί για τελικό Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ. Θεωρητικά. Τώρα το δούμε στο γήπεδο, το δούμε. Φαβορί για τελικό. Ναι. Τελικό Μπαρτσελόνα Λίβερπουλ. Παίζουν τα μητελικά, Νίκο. Μεταξύ του παίζουν αυτοί. Ναι. Ναι, ρε φίλε, οπότε θα πάει η Μπαρτσελόνα. Λέμε ένα παράδειγμα. Κόψτε το. Και θα πάει η Άγιαξ. Το κόψτε το. Είναι καλό. Ναι, ρε φίλε, και εγώ πίστευα ότι το είχα. Ότι έχουμε κλήρωση. Με ξενέρωσε τώρα. Είναι τότε ένα Άγιαξ, Μπαρσελόνα, Λίβερπουλ. Θες τα λέγαμε. Άρα θα δούμε μια έκπληξη στο. Άρα θα δούμε Άγιαξ, Μπαρσελόνα. Λες εσύ. Εγώ πλέον θέλω ξεκάθαρα το πάρει ο Άγιαξ. Ξεκάθαρα. Έχουμε δύο αγγλικούς τελικούς, ρε φίλε. Λίβερπουλ τότε να είμαι στο Champions League και. Chelsea Arsenal στο Europa. Τα τελευταία χρόνια οι Άγγλοι είναι ψηλό ανύπαρκτοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τώρα κάνουν, από πέρσι κάνουν λίγο το comeback. Πότε είναι η τελευταία φορά που πήρε η Αγγλική ομάδα. Η Chelsea το 12 που πήρε το Champions League, ναι. Ναι, αλλά η Europa τα τελευταία χρόνια έχει. Η United. Η United, η Chelsea. Η Chelsea έχει πάρει και η Europa, ναι. Δεν θυμάμαι καλά. Ναι. Εντάξει. Με τον Αβραμ Γκραντ, νομίζω. Δηματίο έχει πάρει το Champions League. Και ο Αβραμ Γκραντ είχε πάρει. Όχι, ρε. Ο Αβραμ Γκραντ νομίζω πιο πριν ήταν. Με τον Δηματίο πήρε το Champions League, ναι. Είχε πάρει το Europa. Είχε ξεκινήσει τότε με εκείνον το Villas Boas. Boas ήταν στο Champions League αυτός. Villas Boas, δεν θυμάμαι.
δεν θυμάμαι. Πιάνει λίγο διάβαστο. Ούτε κι εγώ. Και εδώ πάνω στο Άιντραχτ Μπενφίκα, παρότι ψάχνει τον κόλλη Άιντραχτ, ξέρω εγώ και όλα αυτά για να κάνει. Πεχισμένο ο τύπος, δεν μπορεί να πει ότι έχει τίποτα τελέ ευκαιρίε και όλα αυτά. Δύο μηδέν Άιντραχτ. Να το κάνει. Ωραία, φίλε, δύο μηδέν Άιντραχτ. Είσαι καλομπαρία γκολ, έτσι. Περνάει αυτή τη στιγμή η Άιντραχτ στην επόμενη φάση. 2-0 λοιπόν. Ωραίο, πάνω που λέγαμε ότι δεν έχει ρυθμό, δεν κάνει τεράνι, πάρ το 2-0. Μα να σου πω κάτι, αυτό το ζευγάρι φάνηκε το πρώτο παιχνίδι που με 10 αυτοί ήταν καλή. Ενέρεση, ήταν το πιο ισορροπημένο τώρα. Τι, εντάξει. Και τον Νάπολι Άρσεναλ θεωρητικά ήταν ισορροπημένο, αλλά έτσι όπως πήγε το πρώτο μάτς. Καθάρι, δες εδώ διέξω που κάνει. Δες τώρα γκολ, ρε φίλε. Δεν το τρως πάρα πολύ εύκολα αυτό το γκολ. Πολύ εύκολα δεν το έφαγε, ρε φίλε. Ναι. Πολύ εύκολα το. Πολύ εύκολα το. Το κοιτάνε. Αυτό που λέει ο Κιώσος, δεν πάει κανένας πάνω του. Το κοιτάνε όλοι οι αμυντικοί. Παίρνει την παράσταση του και να κάνει τη βάση γκολ. Για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε τι θα γίνει, Νίκο, λοιπόν. Μάλιστα, ωραίο πλασί έκανε αυτός ο παλαιός ο Ρόντε. Στη γωνία του Βλαχοδήμου, δύσκολο να το. Τον κύριο Ρόντε θα ήθελα. Βεβαίως, πακέτο, κύριε, ή θα το πάρετε στο χέρι. Όχι, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, θέλω να αφήσει κάποιο μήνυμα. Μάλιστα, δεν είναι επειδή έγινε στο Μάστερ Σεφ, φίλε. Είχαμε αλλού το βλέμμα μας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, διάλειμμα στοίχημα.gr μαζί μας. Ναι. Η στοίχημα, να πούμε, αυτή την ώρα σας δίνει επόμενο γκολ Μπενφίκα, για παράδειγμα. Ή να προκριθεί η Μπενφίκα. Ή να βάλει τρίτο γκολ η Άιντραχτ. Μπενφικάου. Έτσι. Να προκριθεί η Άιντραχτ, ξέρω εγώ. Μπορεί αυτό να σας το δίνει σήμερα, πριν το ξεκίνημα του αγώνα, να σας το δίνει καμιά 2,5-3 φράγκα. Ναι. Αλλά λέω. Μπορεί κάπου τόσο. Ένα γκολ Νάπολη θέλουμε τώρα. Όλα αυτά λοιπόν στοίχημα, θα βάλουμε και ένα γκολ για την Νάπολη εδώ για τον φίλο τον Νίκο. Ένα γκολ Νάπολη. Ωραία, να βγει το γκολ γκολ εκεί πέρα το over, δεν ξέρω τι είναι. Γκολ γκολ μάλλον. Αχ, οκ. Τώρα που το μίλησα, λοιπόν, έχει ακόμα δρόμο, 69 είμαστε στο Άιντραχτ. Μπενφίκα κάπου εκεί δεν είναι. Στο 69, πώς το λέω κόλκα, στο σημαντιακό. Στο σημαντιακό, 69. Συμβολικό. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Κλαράκι μου. Αδελφέ μου. Τι γίνεται, ρε φίλε, άλλο. Δεν έφερε τίποτα να τσιμπήσουμε. Άλλο. Αγγελία μου. Όχι, θα σου είπα, είναι δεύτερη μέρα που είμαι... έχω επιστρέψει σε καλές καταστάσεις. Mm. Σήμερα. Πρωτογνώρισα τι χαρά. Το πρωινό μου ήταν γιαουρτάκι μέλι, κράντσι μούσλι βρώμη, λιναρόσπορος. Βρώμη και λιναρόσπορος αυτά βάζει μέσα, δεν έχει, δεν έχω καμία γεύση. Είναι φλάκιστα. Το μεσημέρι είχε ψάρι με πατάτα. Ναι. Ωραία. Ναι. Μετά είχε μία μπανάνα. Λίζα. Α, και κάτι φρυγανιές περίεργες όμως, όχι κανονικές, κάτι δεν ξέρω πώς τις λένε. Ολικής. Ήτανε σαν... σαν αυτά τα cream crackers ήταν, αλλά δεν είναι cream crackers. Τώρα κάπως αλλιώς λέγονται. Ήτανε σαν cream crackers, αλλά δεν ήταν cream crackers. Με λίγο λεβέτη και λίγο τέτοιο από πάνω, ρε παιδί μου. Λίγο γαλοπούλα. Λεβέτη. Light. Μάλιστα. Αυτό είναι το okay. Για σήμερα και είμαι κομπλένα, σου πω, αλήθεια αυτή τη στιγμή. Βέβαια, δεν έχεις... έχει φάει μια μισή τσιπούρα τόση. Και κάτι πατάτε. Α, έτσι αλλάζει, φιλαράκι μου. Κάτσε, περίμενε. Για με λες, είμαι κομπλέ. Ναι, είμαι κομπλέ. Αλλά και χθες είμαι κομπλέ που ήμουν με την κοινό για το κοτόπουλο. Να ξέρει. Γενικότερα βλέπετε τον Νίκο πάει εναλλακτικά. Δεν. Πάει διαφορετικά. Εμείς πήραμε τα φίτνες. Μωρό στο μυαλό είναι τώρα, εντάξει. Εμείς πήραμε τα φίτνες και τρώμε το πρωί μεγάλα και νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε. Εγώ δουλεύω τσίριος, να ξέρεις. Παραδοσιακός. Έχω μείνει στο δημοτικό. Πραγματικά δηλαδή. Και με τα αδέρφια με το μέλι. Τσίριος, ρε φίλε. Τέλεια. Τσίριος. Τέλεια. Και έχω και τα κράντζι μούσλι και το γιαούρτι. Γιατί με το γιαούρτι με ξενερώνουν τα τσίριος. Τα θέλω μεγάλα. Όπα. Κατάλαβες. Τσίριος, φίλε, κορυφαία. Και είχε παλιά, ρε φίλε, Νεστλέ. Γιατί νομίζω ότι τα τσίριο Νεστλέ πρέπει να είναι. Ναι. Είχε κάτι άλλο που ήταν τετράγωνα πάλι με μέλι που τα λέγανε Golden Grahams. Τα οποία δεν υπάρχουν πλέον. Δεν πρέπει να έχουν αποσυρθεί από την αγορά. Τα οποία ήταν τέλεια. Και αυτά με μέλι ήταν κάτι τετραγωνάκια. Gold. Έτσι ωραία. Τα οποία αυτά είχαν την εξής ιδιότητα. Να τα αυτά. Ναι, ρε φίλε. Αυτά είχαν την εξής ιδιότητα. Άμα τα έτρωγες πριν προλάβουν να μουλιάσουν, να λασπαδιάσουν, ήταν ωραία. Ναι. Όταν μουλιάζανε, γίνονταν επίσης ωραία. Καταλαβες. Ναι, γιατί συνήθως τα δημητριακά όταν μουλιάζουν είναι. Ναι, είναι αηδία, ρε παιδί μου. Ναι, δεν τρώγονται. Ναι. Αυτά ήταν πολύ ωραία, αλλά πρέπει να τα έχουν αποσύρει από την Ελλάδα. Δεν τα έχω βρει πουθενά. Όλα τα καλά μας τα παίρνετε. Ναι, ρε φίλε. Αυτή είστε. Κάτι άλλο με κάτι καραμέλα και σοκολάτα. Δηλαδή, άμα φάω πρωινό, άμα φάω δημητριακό, υποτίθεται με καραμέλα και σοκολάτα. Δεν σφάω, ρε φίλε, σοκολάτα, πάρω σοκολάτα ολόκληρη. Πραγματικά. Δηλαδή, εντάξει. Okay. Δεν υπάρχουν πλέον αυτά στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Τέλος πάντων. Και δεν υπάρχουν τιμούφες, γιατί ξέρεις, σε κάθε τέτοιο Νεσλέ έχει τα άλλα τα μούφα. Κατάλαβες. Εγώ τρώγα πολύ τα τέτοια τα Coco Pops. Ωραία. Δεν μ' αρέσουν και τόσο πολύ να πω την αλήθεια. Ή τα άλλα. Τα Coco Pops δεν ήταν τα μπιλά, γιατί ήταν τα καμπυλωτά. Εννοείς τα Chocapic. Όχι τα Chocapic. Έτσι τα λέγανε. Τα άλλα. Τα Chocapic τα μάθαμε.
Κατάλαβα, εκείνα που είναι έτσι, σαν βαρκούλα που είναι. Εκείνα τα έτρωγανε. Και τα άλλα τα μπιλάκια, πώς λέγονταν. Νεσκουίκ. Α, μπράβο, τα Νεσκουίκ. Ναι. Και εκείνα ήταν πολύ δυνατά. Εκείνα είναι καλά. Εκείνα είναι ωραία. Απλά δεν θέλω να έχω σοκολάτα, φίλε, στο πρωινό. Γιατί θεωρώ ότι είναι τέτοιο. Τι. Να σοκολάτα τώρα, φίλε. Δηλαδή, πρωινό τώρα με σοκολάτα. Γιατί. Μου φαίνεται ότι εκεί που τρώσα ένα πρωινό είναι. Το παχαίνει πολύ, ξέρω εγώ. Έτσι μου φαίνεται. Όχι, φίλε, ευκαιρία την Μπενφίκα. Οπα. Αυτό το παλικάρι είναι πάλι, αυτό το παλικάρι είναι πάλι. Ο Ζουάο Φίλιξ. Που του στέλνουν φωτογραφίες γυμνές γυναίκες. Δηλαδή, και το λέει με μια έκπληξη. Εσύ φαίνεται πολύ πιτσιρίκος. Και είπαμε είναι 20. 19. 19 φαίνεται 15. 19 ο Ζουάο Φίλιξ. Τα μούτρα του είναι για 15 χρόνο. Με ένα γκολ η Μπενφίκα τώρα περνάει. Και τελειώνει βασικά την Άιντραχτ και φυλάει για καλή. Είναι 79 όμως, Νίκο. Ναι. Και βάζει όλο το. Για να δούμε τι θα γίνει. Εξαιρετικό μέσα και ο Σάλβε μπήκε και ο Ζώνας μπήκε τώρα. Γιατί ψάχνει γκολ. Πίσω λίγο είχα θέμα την Μπενφίκα γενικότερα. Έφαγε πάρα πολύ φθηνό δεύτερο γκολ. Δηλαδή το 2-0 της Άιντραχτ είναι εραστεχνικό το πώς το τρώει η Μπενφίκα τόσο εύκολα. Τέλος πάντων. Okay. Τι άλλο έχουμε, Νίκο, για πες. Δεν είχαμε νομίζω γενικά κάτι άλλο σήμερα. Είπαμε για τα σουβλάκια, είπαμε για το Βαγγέλη. Τι θα δούμε σήμερα. Για το Βαγγέλη, ποιοι παίζουν. Έχει Golden State σήμερα. Απλά δεν ξέρω τι ώρα είναι. Πάλι 5.30 ώρα θα ξυπνάμε, Νίκο. Περίμενε. Πάλι τα ίδια. Χθες δεν είδα Celtics, ήθελα να πω την αλήθεια, αλλά είχα ξύπνημα σήμερα και δεν είχα κουράγιο. Και ήταν σε εκείνο το μετέχνη το κακό, ήταν 2 η ώρα η Celtics, οπότε. Ο Γιάννης έκανε το 2-0. Δεν μπορούσα να μπλέξω. Ο Γιάννης εύκολα το έκανε. Πολύ εύκολα. Δεν είναι, όχι, είναι μεγάλη απόσταση των δύο ομάδων. Δεν διαβάσαμε βέβαια την απάντηση του Πέτρου Κόκαλη. Περίμενε λίγο. Η οποία υπάρχει. Α, είναι 5.30 σήμερα, θα δούμε, ναι. Θα δούμε λίγο. Άντε πάλι θα ξυπνάει ο άλλος. Θα δούμε. Βέβαια. Πού φιλοξενήθηκε ο Πέτρος Κόκαλης, έπρεπε να φιλοξενηθεί. Μιλώντας το απόγευμα της Πέμπτης στην εκπομπή Άλλη Διάσταση της ΕΡΤ1. Έλα. Μίλησε στην εκπομπή Άλλη Διάσταση της ΕΡΤ1. Ο Πέτρος. Σεραφείμ Κοτρότσος. Άρε φίλε. Και είπε για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Για ευχαριστώ πες τον κύριο Μαρινάκη που σκέφτεται την απασχόλησή μου. Δόξα τω Θεώ, έχω πολλά πράγματα να κάνω. Όπως είπα και το πρωί, ο κύριος Μαρινάκης είναι ψεύτης και ας με διαψεύσει αν θέλει. Ο ίδιος με παρακάλεσε να είμαι εγώ υποψήφιος δήμαρχος το 2014, αφού είχε τσακωθεί που συνηθίζει με όλο τον κόσμο και με τον τότε δήμαρχο. Εγώ αρνήθηκα γιατί δεν ήθελα να είμαι ένας δωτός δήμαρχος, ένα ψηφοδέλτιο που λέγεται το Μαρινάκη, και γι' αυτό δεν δέχτηκα παρά το γεγονός πως με παρακάλεσε μέσω του κύριου Μόραλη. Που εργαζόταν όπως και τώρα στην ΠΑΕ Ολυμπιακό. Συμμετείχα κακώς όπως αποδείχθηκε στις τότε δημοτικές εκλογές χωρίς να διακινήσω σταυρωμένα ψηφοδέλτια όπως γινόταν τότε. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Με αυτά δεν γίνεται πουθενά σε κανένα δήμα πραγματικά. Δηλαδή, έλεος. Εντάξει, ρε, πώς τα λένε αυτά. Έπειτα πήρα την απόφαση, ας να αρχίσει σκέφτηκα να επαρκεθώ άμεσως όταν γινόταν να μην τιμήσω το σταυρό των 4.000 ατόμων που με ψήφισαν στις εκλογές. Αχ, τι γλυκός. Ο οποίος Βαγγέλης Μαρινάκης φίλε για τον Πέτρο Κόκαλη. Είπε χοντράδες. Ότι ρε παιδί μου, μου είπε ο πατέρας του να τον βάλω στο ψηφοδέλτιο γιατί δεν είχε με την ασχοληθεί και τέτοια. Δεν είχε με την ασχοληθεί και χοντρό. Του κατέστρεψε την επιχείρηση χοντρό και τέτοια. Ναι. Χοντρό. Έπειτα πήρα την απόφαση να μην συνεχίσουμε μέσα ο κ. Μαρινάκης, ένας άνθρωπος που επιθυμεί την υποταγή και την επιβολή και το γεγονός πως δεν μπορούσε να με τραμποκίσει σε μένα και να με ξαγοράσει κάτι που τον εξόργησε. Ωραία, φίλε Πίνελ. Εκεί έχει γίνει κάτι πολύ χοντρό, φίλε. Δεν θα το μάθουμε ποτέ, βέβαια. Για το αν υπήρξε περίοδο που οι σχέσει του ήταν καλέ, τόνισε ουδέποτε σε προσωπικό καλή επίπεδο. Καλή την Άιντραχτ. Εγώ δεν ήμουν στον Ολυμπιακό όταν ανέλαβε την τρία ο κ. Μαρινάκη. Για τα 7 εκατομμύρια λέει που. Ο Πέτρο Κόκαλη, φίλε, ήταν. Χρήστο ήταν πρόεδρο στον Ολυμπιακό σε κάποια φάση. Είχε το κουμάντο μέσα στην ομάδα την ποδοσφαιρική για χρονιά. Σίγουρα, μήπω θα έκανα καμιά χρονιά, δύο, καμιά ξεπετά. Τι τον θυμάμαι, φίλε, πολλά χρόνια. Το ότι ήταν εκεί πέρα γύρω-γύρω το ξέρω, ναι, το θυμάμαι. Και με τη Super League, ναι, ήταν η φίλε από τους πρώτους που τρέξαν όλο αυτό το σκηνικό. Το project. Ναι, αλλά τι τον θυμάμαι τόσα πολλά χρόνια να είναι κουμάντο, ρε παιδί μου, αυτό. Okay. Ναι. Τώρα δηλαδή, πρόσεξε έτσι. Μιλάμε για τον Μόραλ, ο οποίος Μόραλης είναι δημιούργημα του Σοκρατικό Καλή. Ωραία. Ο οποίος έχει υιοθετηθεί μεσαγωγικά από το Μαρινάκι και ο Πέτρος Κόκαλης είναι η πέτρα του σκανδάλου τώρα. Ωραία. Και τα βάζει μαζί του και ο Μόραλης. Ναι. Τι να πω. Τρομερά πράγματα. Δεν ξέρω. Ωραία πράγματα γίνονται. Ωραία πράγματα γίνονται. Για το φαινόμενο. Αυτό ρε δεν ακούσαμε. Που λέγανε για τον Έλληνα Μπερλουσκόνη και τέτοια. Αυτά ρε φίλε χάσαμε. Αυτά χάσαμε. Αυτά ήταν τα ωραία. Κρίμα. Κρίμα. Ποιος τον έλεγε ότι θέλει να γίνει ο Έλληνας Μπερλουσκόνη. Δεν το θυμάμαι. Αυτό το λένε πολύ καιρό ρε.
Εγώ δεν το θυμόμουν. Και απορώ γιατί το λένε δηλαδή. Ήθελε και ο κύριος Βαγγέλης να γίνει όλας Μπερλουσκόνη. Με τα μίντια και τα λοιπά. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Ποιος τα λέει αυτά. Μπούγκα μπούγκα του Βαγγέλη. Και άλλοι μεγαλομέτωχοι πάει έχουν μίντια δικά τους βέβαια. Πολύ. Αυτό λέω. Γι' αυτό έλεγα ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση, Νίκο. Ναι. Με όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με μίντια, ομάδες, επιχειρήσεις και όλα αυτά. Ναι. Αυτό έλεγα. Έλα, βάλει την Απόλη. Και άστο αυτό τώρα. Δεν τραβάμε το λαϊκά μας. Βάλει την Απόλη. Βάλει την Απόλη. Έλα, άστο αυτό. Τελείωσε. Και πέρασε η Άιντρεχτ. Δεν κουνιούνται οι άλλοι. Βάλει την Απόλη. Θα βάλω. Θα βάλει γκολ με φύγα και θα το χάσουμε. Δεν θα βάλει γκολ με φύγα. Δεν υπάρχουν αυτοί. Τελείωσε. Γιατί τη Λισαβόνα πάει. Πέσανε. Τραυματίστηκαν τα φτερά του. Βάλει την Απόλη. Να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε τι θα γίνει που λέει. Αλλά αυτό που λέει, που λες, εσύ έχεις δίκιο και θα έχει ενδιαφέρον, δηλαδή όποιος είναι γάτα σε αυτά τα κομμάτια του ρεπορτάζ, να ψάξει να βρει τι έχει γίνει ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, σε αυτές τις δύο οικογένειες. Βρε, γάτες υπάρχουν πολλά θέματα που μπορούν να γραφτούν. Γιατί κάποιοι μπορεί να τους βρουν στον Πειραιά και όχι στην Επιφάνεια. Τι έγινε. Τι έγινε. Δεν παίζει, ρε φίλε. Δεν παίζει. Τίποτα εδώ. Παλίγα ω έγινε κεφαλιά στο κόρνερ, Νέστιλε. Άντε ρε παιδιά, άντε ρε παιδιά. Δηλαδή τώρα τι γκολ γκολ να βγει εδώ πέρα, ρε Νίκο. Θέλουμε γκολ γκολ, όχι θέλουμε. Δηλαδή τι χ, τι νοιάζει την Νάπολη, χ, έχασε το ίδιο είναι. Τη βλέπεις να πιέζει πολύ. Άντε ρε Νάπολη, πάμε. Τι, να βγω έξω. Γιατί ρε, τι άντε πάνε ρε φίλε, έχει. Έχει ψωμάκι. Πάνε, έχει ψωμάκι. Λοιπόν, στο 85 είναι το Νάπολη Arsenal. 0-1, είπαμε ότι το μοναδικό που παίζεται ακόμα είναι στο Άιντραχτ Μπενφίκα. 2-0 αν μείνει έτσι ως το τέλος. Η Άιντραχτ είναι στην επόμενη φάση, όλα τα άλλα έχουν καθαρίσει από νωρίς. Τι έγινε, ρε Νίκο. Ένα ενδιαφέρον βίντεο μου δείξει ο συνάδελφος έξω για το ρεπορτάζ. Όχι, Νίκο, Arsenal counter-attack. Cash out. Όχι, Νίκο, Arsenal counter-attack. Πάω, έχει πήγει στη γωνία. Κόρνερ πήρε. Άιντε τώρα μέχρι να το κάνει το κόρνερ. Καμιά αλλαγή να γίνει. Πεθαίνει κανένας, ανασταίνεται κανένας και ο Δόρος περιμένει. Μόνο αυτό περιμένουμε τώρα δηλαδή. Ναι, όλα τα άλλα τα έχω. Εντάξει, φίλε, θα το βγάλουμε. Θα βάλουμε όλη θετική ενέργεια. Παίρνουμε κανένα ποσό τη προκοπή τώρα ή είναι καμιά. Εντάξει, ρε φίλε, για το χαβαλέ, αλλά παίρνουμε. Αχ, κατάλαβα, τζάμπο φασαρία κάνουμε δηλαδή. Έλα και τώρα για το γούστο γίνεται όλη φάση. Κουλιμπαλί. Καλό. Όχι του Παναθηναϊκού, τη Νάπολη. Και του Παναθηναϊκού καλό. Κάτω 5.000. Τι 150.000, το χρόνο. Είναι Παναθηναϊκό ή παίρνει. Το χρόνο, το χρόνο. Εντάξει, νορμάλ. Ναι. Ο Γιώργασον 300. Απλά έχει λίγο άλλα θέματα το Κουλιμπαλί. Είναι λίγο. Όχι λίγο τραυματίζεται, όχι λίγο ξεχνιέται, δεν είναι και αυτό που φεύγει κάτι στα. Όλοι αυτοί τα έχουν αυτά τα θέματα, εντάξει. Ναι, γενικά αυτοί που έρχονται από εκεί είναι λίγο. Φεύγουν και δεν γυρνάνε. Ναι, ρε παιδί μου, είσαι λίγο στο ρίσκο κάθε φορά. Ναι, okay. Ναι, ναι. Είναι λίγο τα κουντάκια κάνουν αυτά. Αν το έχουν παρατήσει, Νίκο, θα βάλουμε γκολ. Λοιπόν, είπαμε για τον. Για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Νομίζω εντάξει. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι άλλο. Okay. Και έτσι είναι. Όταν είσαι ένα τέτοιο πρόσωπο, όταν μιλά. Υπάρχει σχολιασμό. Πόσο χρονών είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, κάτσε είναι λίγο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω. Θα έλεγα. Βαγγέλης Μαρινάκης. Πρώτος. Εννοείται πρώτος. Ευάγγελος πρέπει να βάλει. 51. Σπάους, δηλαδή σύζυγος, έτσι. Για τα δυτικά, Αθανασία Μαρινάκη. Ιός Μιλτιάδης. Ιός Μιλτιάδης, βέβαια. Μιλτιάδης που είχε ανεβάσει κάτι φωτογραφίες από γόλστερ και από τέτοια. Παίζει μπάλα εκεί πέρα. Και δεν είναι ψέματα αυτό που είπε. Οι επαγγελματικές του δραστηριότητες είναι γύρω στο εξωτερικό. Γεγονός. Γιατί ο τύπος, παιδιά, μπορεί να λέμε, αλλά έχει ένα σκασμό λεφτά. Α, εντάξει. Και εκτός από αυτό, δουλειές με το δημόσιο δεν έχει κάνει. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Εμείς τα λέμε όλα εδώ. Με δημόσιο δεν έχει μπλέξει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και το λέει και το διαφημίζει και καλά κάνει να σου πω την αλήθεια. Σαν γιατί όλοι οι άλλοι πάνω κάτω έχουν κάνει μια δουλειά ανάγκη. Έτσι. Okay. Αλλά εντάξει. Έχει κάνει άλλα πράγματα. Έχει κακά. Γενικά έχει αγριέψει πολύ η κατάσταση. Καλά και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές. Εντάξει, εκείνη που θα γίνει. Και πού θα καταλήξουμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Αλλά ότι έχει αγριέψει, έχει αγριέψει. Και δεν έχει αγριέψει τώρα. Έχει αγριέψει τελευταία χρόνια. Το φινάλι είναι αυτό που με. Τι κάνεις ρε βλάκα, στο χώρο παλιά δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν μπορούν ρε Νίκο τα παλικάρια, δεν βλέπεις, το έχουν παρατήσει ρε φίλε. Αντσελότη τώρα εκεί πέρα σκέφτεται πού θα πάει να οικονομήσει λεφτά, θα πάει καμιά αραβία το χρόνο. Έφαγες βλάκα γκολ από φάουλ. Άλλη τη χάρτα πάει τώρα. Καλά κάπου θα πάει για αυτούς. Δεν βλέπεις, δεν μπορούν να κουνηθούν τώρα. Ο Καρλίτο, ο Τσέχ. Παρτενοπέι. Ο Τσέχ και Παρτενοπέι και... Σοκ που έχουμε βρεθεί στην Νάπολη είναι ο Ιταλικός Νότος, είναι ένα ταξίδι που θα ήθελα να κάνω κάποια στιγμή.
με το κολέγιο του Ασβεστοχωρίου. Δεν είχαμε πάει φυσικά σε Ρόδους και Κρήτη. Με και το κολέγιο του Ασβεστοχωρίου. Κρατήστε τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Ως πλούσια βουπού δεν είχαμε πάει σε πενταήμερα τώρα σε κάτι Ρόδους, σε Κρήτη, σε Κέρκυρες και τέτοια. Πήγαμε στην Ιταλία. Για να δούμε λοιπόν. Κορυφώνει τη αγωνία. Αλλάζει πλευρά εδώ ο Παλίκαρος. Α, στον Νίκο καλά. Έλα ρε αγόρι μου, γλίστρισε, έλα ρε αγόρι μου. Πέσε κάτω! Δεν τη δίνει ποτέ αυτό. Νίκο, δεν τη δίνει φίλε, δεν τη δίνει. Τι έδωσε! Αυτός ποτέ επιθετικό, τι να δώσει. Oh. Που άλλος έβαλε το κεφάλι κάτω και άιντε όπου πάμε. Και Νίκο που λες ήταν 7 μέρες η πενταήμερη, παύλα 7 ημέρη, ήταν Φλωρεντία και Ρώμη. Ναι. Στο δρόμο λοιπόν της επιστροφής πηγαίνοντας στο θρηλυκό λιμάνι της Αγκόνα για να επιστρέψουμε, χαλάει το πούλμαν φίλε. Το πουλμαντός γνωστό. Μία μέρα παραπάνω στην Ιταλία και μένουμε στην Νάπολη. Ναι. Ωραία. Στην οποία Νάπολη όμως, θυμάμαι φίλο τύπος, ο θηλυκός Τσίρο που οδηγούσε το άλλο το τέτοιο. Ο Τσίρο. Τώρα δεν ξέρω, ο δρόμος ήταν εκείνος που πήγαμε γιατί εκεί είχαμε μείνει, δεν ξέρω. Για να φτάσεις στην Νάπολη να κατέβεις. Έκανα κασάουτα. Περνάς από. Τζάμπο φασαρία. Πάμε το γύρω στην Άιντραχτ. Βλέπεις το Βεζούβιο, ρε παιδί μου. Αλλά κατεβαίνεις σε ένα δρόμο. Ναι. Πώς ήταν ο Μπράλος ο θηλυκός παλιά που πήγαινε στην Αθήνα. Ο Μπράλος. Που κατέβαινε σε ένα βουνό, έτσι. Και ο Τσίρο το πήγαινε στο βουνό, πατημένο με το πούλμαν. Ωραία. Κακό αυτό. Έτσι κατέβαινε. Λίγο ρυψοκίνδυνα θα λέγαμε. Ζούσε λίγο στο κίνδυνο. Φτάνουμε στην Νάπολη και του έχουμε κάνει ρε παιδί μου θεού του καθηγητέ. Να πάμε μια βόρτα. Όχι, θα σα κλέψω, θα σα κάθω. Και δεν μα άφησαν να βγούμε. Πήγαμε στην Νάπολη, κοιμηθήκαμε εδώ στο ξενοδοχείο και την επομένη φύγαμε. Ισχύει. Μα να πάμε μια βόρτα, βρε να κάνουμε, βρε να ράνουμε. Όχι, θα σα φάνε εδώ πέρα. Συνάδελφοι μπασκετικοί του Άρη που είχαν πάει τότε που έπαιζε ο Άρης, με ποια έπαιζε εκεί πέρα. Στην Νάπολη. Ναι, είχε πάει και παίζανε μπάσκετ με ποιον παίζανε. Στην Νάπολη, Ούλεπ Καπ τότε. Ποια ρε Χριστό, ποια ομάδα έχει η Νάπολη στην Ούλη Μπιευρολίγκα, με ποιον παίζαμε Ιταλική. Και είχαν πάει στην Νάπολη, τελικό η Τσέλσι 4-3 της Λάβε περνάει, τελικό η Βαλένθια 2-0. Τελευταία προσπάθεια της Μπενφίκα, άμα βάλει τώρα γκούλη Νάπολη, θα πάω στην Νάπολη και θα τους πάω στο κεφάλι. Λοιπόν, ναι ρε φίλε. Θεωρώ υπερβολική την αντίδρασή σου. Η Νάπολη που έχει μαφία εκεί πέρα να πούμε αούα, δεν είναι αγκυκλοφόρη Νίκο. Όταν είχαν πάει συνάδελφοι του είχαν πει, παιδιά, έξω μόνοι σας το βράδυ, ποτέ. Συγγνώμη, ρε φίλε, δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Κάποιο ο οποίο μένει στην Νάπολη, το βράδυ βγαίνει, πιέρε ποτό. Εκείνη ένα άπερο σπρίτσερ, αδερφέ. Που τότε δεν το ξέραμε, μικρή. Ένα σπριτσάκι, ρε παιδί. Ναι. Έτσι, ναι. Με το προσούτο από δίπλα. Εκείνοι, όχι. Εκείνοι ξέρουν τι γίνεται. Δεν βγαίνουν, δηλαδή. Εκείνος... Δεν έχει εστιατόριο Νάπολη. Ελληνικό ντόπιο ξέρει να κινηθεί διαφορετικά από τον τουρίστα. Ο τουρίστα κάνει και μπαμ κιόλα μερικέ φορέ. Εγώ είχα να λέω ότι με πήγαν στην Νάπολη ένα βράδυ και δεν με αφήσα να βγω. Δεν είδα την πόλη. Πήγα σε ένα ξενοδοχείο και κοιμήθηκα. Τραγικό. Τραγικό. Ενώ οι Βρυξέλλες κοσμοπολίτικες. 12 ώρα δεν υπάρχει άνθρωπος. Καλά, αυτό δεν είναι μόνο Βρυξέλλες. Φίλοι, στις περισσότερες πόλεις. Το εξωτερικό και νομίζω και εδώ πλέον. Τώρα εντάξει, άσε εδώ κάτι Παρασκευές και Σάββατα, οκ. Okay. Και εδώ, καθημερινές θα βλέπεις. Τρεις Τετάρτες θα φεύγεις 12 ώρα από εδώ, τι γίνεται, έχει τίποτα. Το χειμώνα όχι. Το καλοκαίρι εντάξει. Το καλοκαίρι, οκ. Okay. Εντάξει, το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Από την Πέμπτη και μετά αρχίζει το κλάμα. Είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο που παίζει δυνατά. Κυριακή πέφτει λίγο η κίνηση, αλλά πάλι έχει. Και μετά Δευτέρα, λίγα πράγματα. Παλιά, φίλε Νίκο. Παλιά, Θεσσαλονίκη ήταν 7 στα 7. Αυτό είναι αλήθεια. Και η Πέμπτη ήταν τις πιο ωραίες μέρες να βγαίνεις. Έχω γνωρίσει άνθρωπο ο οποίος δούλευε μπουζούκια εκείνες τις εποχές και λέει: παρακαλούσαμε να μας δώσουν ρεπό. Να πάρουμε ένα ρεπό την εβδομάδα. Να ξεκουραστούμε. Υπήρξαν εβδομάδες που πηγαίναμε 7 στα 7. Λέει. Μου λέει, η ομάδα η Νάπολη, δεν φίλε, λέει στην Ευρωλίγκα. Εδώ ένα φίλο με ενημερώνει. Έτσι, να είναι καλά. Πάρτα. Στην Ευρωλίγκα η Νάπολη και λεγόταν Νάπολη, ρε Χριστοκιώση. Τι άλλο σου. Τι θυμάσαι. Εκείνε χρόνια μετά ήταν με. Πε το. Εκεί η Μάσε, οι Σκέιλ και τέτοια. Τότε ήταν. Πότε ήταν. Τέτοια. Ούτε που το θυμάμαι. Λοιπόν, και λέει, λουλούδι λέει που έφυγε, λέει. Μπουκάλια. Υπήρχαν λέει άτομα που ερχόντουσαν λέει κάθε μέρα σχεδόν. Άλλα χρόνια μου λέει. Καλά, ναι, εντάξει. Πασοξή αυτό. Δεν ήταν ο ήλιος ο πράσινος. Ωραία χρόνια. Αγνά χρόνια. Τι να πεις, Ρενίκο. Τι να πεις και τι να κάνεις. Έτσι είναι η ζωή. Όσο τελικώς να τους ξαναλέω ότι είναι στόχος ένα ταξίδι εκεί. Θες να κάνεις γύρα δηλαδή. Λίγο Κάπρι, λίγο Ποζιτάνο, λίγο Αμάλφι, όλα να τα πάρουμε. Να έχουμε και καμιά 30.000 ευρώ να φάμε. Γιατί κάπως έτσι είναι εκεί η δουλειά. Είχα φίλη η οποία σπούδαζε στη Σιένα. Ναι. Σιένα. Κάτω είναι. Όχι. Όχι, δεν είναι. Άσχετα είναι κάτω. Ναι. Σπούδασε. Εντάξει, η Ιταλία να σου πω κάτι που και να νομίζω ότι είναι ωραία. Όχι, φίλε, έχουν διαφορές. Και η Βορρά και δεν το και ίδιο. Και η Σιένα, ρε παιδί μου, είναι και μια πόλη η οποία είναι με τα παλιά τα κτίρια κτλ. Και αυτή σπούδαζε αρχαιολογία. Mm-hmm. Εκεί πέρα. Και γύρισε πίσω του λέω. Γύρισε πίσω του λέω. Βαρέθηκα.
Ή θα λέει να δω εδώ. Ναι, οκ. Εντάξει. Είναι στον καθένα. Δηλαδή, εσένα που μου λες αρέσει Ιταλία, σε άλλους μπορεί να μην αρέσει ιδιαίτερα. Αλλά γενικότερα. Καλά, ρε φίλε, εδώ μιλάμε για να πας. Δεν σου είπα να πας να μείνεις τώρα. Εσύ, δεν ξέρω τι παίζει. Είναι σαν και εμάς, γιατί είμαστε μεσογειακοί, δηλαδή τελικό και στο Σαν Πάολο, Νάπολη. Δεν είναι σαν εμάς, λίγο μούφα. Δεν είμαστε, δεν έχουμε πολλές διαφορές. Απλά αυτή είναι η ίδια ιδιοσυγκρασία, αλλά με μεγαλύτερη ποιότητα, θα έλεγα. Πολύ μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη θα ποιότητα. Θα υπερθεμάτιζα εγώ. Ναι, εντάξει, οκ. Okay, δεν ήθελα να το πάω στο δώρο τη προβολή, αλλά παίρνει μια μεγαλύτερη ποιότητα. Λοιπόν, έχει μείνει μόνο το Άιντραχτ Μπενφίκα που είναι σε εξέλιξη. Στα υπόλοιπα, αναλαμβάνω. Βαλένθια Βεγεράλ 2-0 πέρασε η Βαλένθια. Νάπολη Άρσεναλ 0-1 πέρασε η Άρσεναλ. Τσέλσι Σλάβια 4-3 πέρασε η Τσέλσι. Εδώ πήγε να κάνει μια επίθεση με Φίκα τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων και τελευταίο μπλόκαρε ο τερματά τη Άιντραχτ. Εδώ τώρα Κώστα Αλκιάς, πριν κάνει το βολέ, θα έχει τελειώσει το παιχνίδι. Ο προπονητής της Άιντραχτ δεν σου θυμίζει τον Αρωνιάδη με λιγότερο μαλλί? Δεν τον παρατήρησα πολύ, να σου πω. Δες τον λίγο πάλι, θα τον δεις τώρα που να είναι. Δεν τον παρατήρησα. Είναι ίδιος ο Αρωνιάδης. Αυτή όλη, να ξέρεις, είναι μια συγκεκριμένη, δηλαδή, κάστα ρε παιδί μου, με αυτό το μπλουζάκι, το πουκαμισάκι, το συγκεκριμένο μαλλί. Αυτό το και το πρόσωπο. Ναι, το πρόσωπο, ναι. Θα το δείξει τώρα. Και αλλαγή ο προπονητής Άιντραχτ. Θα κάνει και αλλαγή. Κάτσε ρε Ζώνας, φύγε από εκεί τώρα, άλλος είναι χτιχτός, δεν βλέπεις, τι μπλέκεις εκεί πέρα, συμπέθερε. Μα δεν αλλάζει κάτι. Ναι, αλλάζει κάτι, κουβάκι ο Νίκος. Ήταν από το Κασάου τώρα, δεν ξέρω τι έκανε εκεί πέρα, εντάξει. Κάτσε να το ψάξω. Βγάλαμε, από το Κασάου βγάλαμε να παίξουμε τα πουσουκού. Εντάξει, κάτι βγάλαμε. Εντάξει, πάλι καλά. Super League, την τρομερή και φοβερή, έχει να γίνει κλάμα. Τέλος. Η Άιντραχτ λοιπόν είναι στους 4. Την Μπενφίκα. Όχι, εσύ, δεν το μοιάζει. Δεν το μοιάζει, εσύ, όχι. Είχε μια πόζα που έκανε. Δεν μου το φαίνεται τόσο, αλλά τέλος πάντων. Okay. Κάποιον άλλο μοιάζει. Coach. Τέλος πάντων. Ο Άντι Χούτα. Άντι Χούτα. Άντι Χούτα. Okay. Οπότε Άιντραχτ. Οχ, έπεσε. Οχ, το ρίξανε το τέτοιο. Τα παιδιά από το Δελασάλ. Εικόνα από την Κυριακή είναι αυτό στην Τούμπα, παιδιά, να ξέρετε. Αλλά αυτοί δεν μπαίνουν, πήγανε μέχρι πίσω από εκεί, δείξανε την πινακίδα, τη διαφημιστική, αλλά μέχρι εκεί. Δεν έχει να πάρει παρά μέσα. Εντάξει. Κάποιον άλλο μου θυμίζει τώρα εμένα αυτός, φίλε. Όχι, είχε μια πόζε που έκανε που ήταν ίδιος ο Αρωνιάδης. Μου θυμίζει. Δεν το έχω. Ζωάο Φέλης Παλγαράκι μου, δεν πειράζει. Παιχτούρα είσαι. Μπινελίκι πέφτει εδώ πέρα. Όχο. Τη μανούλα σου. Κάπως εδώ πέρα έχει τα πίτσκο Σεφέροβιτς. Πίτσκο. Και πίτσκου. Τώρα στου συμπαίχτε του τα χώρισε κανέναν άλλον. Όχι, για πού τα λέει Νίκο, δεν έχει πίτσκο. Οπα. Και θα κόφει και όλα, τα ρίξε όλα, όλα. Ό,τι είχε το ύπησε, ό,τι γλώσσα ήξερε. Ξαναβρίζει τη μάνα στο διακόπτω και φεύγω. Λοιπόν, εμεί να ευχαριστήσουμε φυσικά τη στοίχημαν η οποία ήταν μαζί μα. Έτσι. Η στοίχημαν η οποία και εσύ μα έδωσε πάρα πολλέ θεματικέ επιλογέ, όπω το κάνει κάθε μέρα. Έτσι. Α, το δεύτερο ξέρω το πίτσκο. Τη okay. Μανούλα σου και τέτοια. Η στοίχημα λοιπόν καθημερινά με τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Όπου και αν είστε, μπορείτε να έχετε στο κινητό σας, στο τάμπλετ σας, σε όποια συσκευή χρησιμοποιείτε και να παίζετε στο καζίνο του, στο οποίο επίσης έχει πάρα πολλές επιλογές. Να παίζετε ακόμα, να μπείτε και στη διαδικασία του σερί τη στοίχημα, το οποίο έχει επιστρέψει και είναι πολύ δυναμικό. Αυτά από εμάς, καλέ φίλε και συνάδελφε Νίκο Παπαδόπουλε. Καλά τα λες, αδελφέ μου. Θα είμαστε εδώ την Τρίτη, Θεού θέλοντος και καιρού, επιτρέποντος ξανά. Θα είμαστε, πιστεύεις? Ακολουθεί. Στη μία από τις δύο εκπομπές της επόμενης εβδομάδας, επειδή η επόμενη εβδομάδα είναι μια μεγάλη εβδομάδα, έτσι. Φίλε, δεν μπορώ να φανταστώ την άλλη. Είναι μεγάλη Τρίτη, θα πάω στο τροπέο του Κασιανή. Τη μεγάλη Πέμπτη δεν θα είμαστε εδώ πέρα. Θα το πάμε έτσι. Τι. Κάνει ένα Τρίτη να κάνει Τετάρτη, πώ το λέω ξανά. Διαλέγω Τετάρτη. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Μένουμε στο Λίμπερο, ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας και Ζούγκλα. Τα ξαναλέμε εδώ σίγουρα, παιδιά, εφόσον είμαστε καλά. Τη μεγάλη Τρίτη πια. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, ό,τι κάνετε.